diste. Και γιατί είμαστε στον αέρα. Σε 5 λεπτά καθένα. Καλησπέρα Spartans, καλησπέρα Marines, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας live Summer Game Fest σήμερα. Ήδη έχουν ξεκινήσει το stream σιγά σιγά, όπως βλέπετε πάνω δεξιά στη μικρή οθόνη. Σε λίγο θα σας τη βάλουμε στη μεγάλη μου, ξεκινήσουμε κανονικά. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα στα παιδιά. Είσαι αναμονή λοιπόν. Έχουν αρχίσει τα προεόρτια, άντε να δούμε τα μεθεόρτια. Περιμένουμε να έρθει σε λίγη ώρα στην παρέα μας και ο Αντώνης και λίγο αργότερα θα έρθει και ο Ιορδάνης. Λοιπόν, να πούμε τα τελευταία νέα, Γιώργο, που μάθαμε σήμερα. Και δεν τα λες. Διάμεσο. Και δεν τα λες. Τζάμπα είναι. Σήμερα...
εμφανίστηκε στο ελληνικό Xbox, στην ελληνική Xbox σελίδα. Ποιο, Γιώργο? Πες το λίγο εσύ, γιατί στριβώ τσιγάρο αυτή τη στιγμή. Επιτέλους μπορούμε να φτιάξουμε τα δικά μας τα gamepads από τα την controller. Ελληνική σελίδα. Τα controller, ναι. Ναι. Μπήκαμε μέσα, έχουν κάνει και άλλες αλλαγές βέβαια και από τα κεντρικά του εξωτερικού. Έχουν βάλει και κάμω σχέδιο απ' έξω να βάλεις στο Design Lab του Xbox. Και του Parade το πολύχρωμο με τις 34 σημαίες που έχουν πάνω. Έχουν μέσα και γυαλιστερά κουμπιά να βάλεις στο σταυρό και στις σκανδάλες. Επίσης έχουν προσθέσει αντιολισθητικά λαστιχάκια από την δεξιά και αριστερή πλευρά πάνω και από κάτω, αν θες το προσθέτεις. Βέβαια όλα αυτά είναι έξτρα στο κοστολόγιο. Έχει αρκετά χρωματάκια, μπορείτε να αλλάξετε τα κουμπάκια, τα εσωτερικά, το start και το μενού, όπως και τα XYAB, λευκά ή μαύρα ή χρωματιστά στο χρώμα του κάθε γράμματος. Αρκετά σχεδιά. Κοίταξε, και μόνο που δίνεται η επιλογή πλέον επίσημα είναι καλό. Ναι. Λοιπόν, κάτι άλλο που έχει βγει. Έχεις εσύ τίποτα από τη δικιά σου πλευρά? Όχι, απλά σήμερα με έχουν βομβαρδίσει οι φίλοι και γνωστοί για το ότι στη Samsung τηλεοράσεις θα μπει το application για το Game Pass που θα μπορείς να παίξεις χωρίς κονσόλα στην ουσία. Στα μοντέλα τα φετινά στην ουσία θα είναι. Ωραία, του 22. Ναι. Το θέμα είναι ότι περισσότεροι γνωστοί μου έχουν είτε LG είτε Sony τηλεόραση. Και εγώ που πήγα στην LG σήμερα να δω τι γίνεται, δεν είδα κάτι ακόμα. Όπως περιμένουμε. Όχι, και το Disney Plus η LG δεν θα το εφαρμογή. Αρχικά, ακριβώς. Αρχικά στη Samsung, γιατί έχει υπογραφεί εδώ και 2 χρόνια αυτή η συμφωνία μεταξύ Samsung και Microsoft. Οπότε δεν βλέπω στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον τουλάχιστον, κάτι αντίστοιχο από LG ή από Sony. Ναι. Να πούμε καλησπέρα στο Κυριάκο, στον Αντώνη τον Ζεϊμπέκη, από το Game Tournament Game Pass, τον Κυριάκο τον Στεφανάκη, FN83 καλησπέρα, Γιώργο Σαλβάνο, Γιώργο Αναστασίου, Βασίλη Xbox 1981, και ο Ηλίας από την μακρινή και κρύα Σουηδία. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μπαίνετε σιγά σιγά στην παρέα μας. Να απαντήσουμε λίγο στον Γιώργο τον Αναστασίου. Από όσο ξέρουμε θα είναι γύρω στις 2 ώρες το event. Γιώργο. Απλά μπήκαμε λίγο νωρίτερα, μήπως καμιά φορά ρίξουν και κάτι έτσι τσόντα, να το πω έτσι. Επιπλέον δηλαδή. Καλησπέρα και στον Παύλο του Σφακιανό. Τώρα για το σχόλιο του Γιώργου που λέει ένα κατοστάρικο για μοχλό υπερβολικό. Κοίταξε, είναι custom, ωραία, δεν είναι το κλασικό. Τα χρώματα που βγάζει κάθε εταιρεία, είτε τα DualSense στη Sony, είτε τα πιο σπάνια, πιο special χρώματα των series μοχλών, είναι 10 ευρώ πάνω από μόνα τους, χωρίς να έχουν κάποια διαφορά. Το γεγονός ότι θα μπορείς να το κάνεις customize ακριβώς όπως το θες εσύ, ναι, θα κοστίσει λίγο παραπάνω. Σίγουρα ένα κατοστάρικο είναι λίγο τσιμπημένο, όταν με 120 παίρνεις το Elite 2 ας πούμε, αλλά είναι κάτι διαφορετικό, κάτι μοναδικό. Και σε προσφορά κιόλας. Ναι, ναι.
Συν άμα θες να βάλεις και το είτε gamer tag σου πάνω, είτε οτιδήποτε θες να γράψεις. Ναι. Δηλαδή εγώ είναι κάποια χρήματα παλιότερα, που... αν θυμάμαι καλά, έβαζε αναγκαστικά το gamer tag επάνω από το login σου. Τώρα, από ό,τι μπήκα, έβαλα custom δικό μου όνομα. Έβαλα, ας πούμε, για το thumbnail ναι. που έκανε την ανάρτηση στην ομάδα, έβαλα Xbox Ελλάς, ας πούμε, για παράδειγμα. Καλησπέρα, Ηλία, καλησπέρα. Ναι, λέει ο Ηλίας ο Κουτελούζος, ναι, είναι σε μια πορεία και αυτό, να δούμε το xCloud και στην Ελλάδα, από τη στιγμή που έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής των data centers στην Ελλάδα. Λογικά, μόλις ολοκληρωθεί αυτό, αυτές οι εγκαταστάσεις, τότε θα έρθει και το cloud επίσημα. Ναι, όντως, το Elite 2 τώρα που το έχουν και σε προσφορά στα 120 ευρώ, 20 ευρώ κάτω από όλες τις τιμές παγκοσμίως, σε δολάρια και ευρώ μιλά τώρα, έτσι, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, έχουμε την καλύτερη τιμή αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Ναι. Για ποιες τηλεοράσεις είναι και πότε θα έρθει στην Ελλάδα, ρωτάει ο Γιώργος. Προφανώς μιλάς για το Xbox Application. Για το Application. Ναι, αυτό θα είναι στις Samsung τηλεοράσεις και λογικά, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα είναι από τα μοντέλα του 22 και μετά. Ναι, και στις LG, για παράδειγμα, από το 17 και πίσω, αν θυμάμαι καλά, Smart TV σε LG, δεν υποστήριζες με το COSMOTE TV το application. Μετά το 17 το υποστήριζε και το κατέβαζες για να το βάλεις. Ναι. Και μιλάμε και για high-end μοντέλα. Ας πούμε, ο πατέρας μου έχει ένα ultra high definition, μια 55 επάνω, αλλά είναι, επειδή είναι του 17, το λογισμικό που έχει μέσα δεν υποστηρίζει το COSMOTE application. Ναι. Οπότε κάτι αντίστοιχο θα παίξει και με το Xbox application. Αντώνη, τον στείλαμε να κάνει και λίγο χαλάουα για να ηρεμήσει τελείως πριν βγει στον αέρα. Σπα, όχι χαλάουα. Χαλάουα είναι, του βγάζεις τις τρίχες. Γι' αυτό σου λέω. Του κάνεις αποτρίχωση με του ανθρώπου. Τις πολλές που έχει. Εφέιν, ναι, όντως. Δεν είναι ότι βιάζονται τα παιδιά. Ωραία, δεν έχει να κάνει με βιάσεις. Έχει βολεύει. Να κάνει με την, ναι, με τη διευκόλυνση, το ότι κάποιοι, ας πούμε, που έχουν χρόνο και στη διαδρομή, ας πούμε, από και προς τη δουλειά τους, θα μπορούν να παίζουν στο κινητό, ας πούμε, αν το έχουν τόσο τρέλα, τόσο καψούρα. Λοιπόν, σημερινά, ναι, ακόμα έχουν βγάλει ημερομηνίες, πλήρη ημερομηνίες από το Star Wars, από τις σειρές και τα παιχνίδια που θα βγουν για την ιστορία του Star Wars. Οτιδήποτε Star Wars. Ναι. Βγήκε μια ανάρτηση σήμερα από ένα κατά λάθος leak για το Forza Horizon 5 για πίστες Hot Wheels, όπως είχαν βγει και στο Horizon το 4, αλλά σε χρόνο τετέ το κατεβάσανε. Τώρα κατά πόσο ήταν κατά λάθος εξεπίτηδες δεν το ξέρω. Συνήθως η Microsoft ποτέ δεν κάνει κάτι κατά λάθος. Αλλά ναι, το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί και στο 4 Ζάπτυμ, ήταν καταπληκτικό. Και... Καλησπέρα, Ζάπτυμ. Ήταν οι πίστες καταπληκτικές και ανυπομονώ να το δω και στο 5 με τα τέλεια γραφικά, να δω τι θα δούμε εκεί πέρα. Κοίταξε, κάποιους που το παίξανε στο 4, ας πούμε, ίσως να τους ξενερώσει το ότι βγάζουν ίδιο DLC, έτσι. Εμένα όχι, να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό είπα κάποιους. Ωραία. Εγώ δεν το έπαιξα, ναι, στο 4.
Δεν έπαιξα κανένα Και εγώ DLC, το είχα οπότε αγοράσει δεν θα με κιόλας. πειράξει. Εγώ το είχα αγοράσει το DLC με το που βγήκε, το πήρα κατευθείαν γιατί ήθελα να το παίξουμε με τα πιτσιρίκια κιόλας. Και το καταχαρήκαμε. Σίγουρα, δεν είπε κανείς ότι δεν είναι καλό ή οτιδήποτε, έτσι. Απλά μπορεί κάποιος κακοπροαίρετα να βγει να πει ότι δεν έχουν τίνει θέμα να βάλουν σαν DLC και βάζουν πάλι το ίδιο, ας πούμε. Εντάξει, θα βάλουν και καινούργια αυτοκίνητα μέσα. Σίγουρα, ρε, σίγουρα. Εκτός, Και δεν θα είναι εκτός, το ίδιο, έτσι. εκτός από απ τα επαιτειακά των 50 ετών Ναι, που είχαν σωστά. βγάλει. Έχει δίκιο, έχει δίκιο η Φέιν. Στο 3 ήταν, όχι στο 4, στο 3. Ποιο? Το DLC, Όχι, στο 4, το... στο τε, στο διε, το Στο DLC ήταν 4. στο 4. Στο Στο λέω 4 ήταν τα σίγουρα. Lego. Είχε Στο και 4 τα ήταν τα Lego μετά Lego. από κάποιο καιρό. Όχι, στο λέω σίγουρα γιατί το είχα αγοράσει. Είχανε βγάλει το DLC των Hot Wheels, μετά για κάποιο λόγο το σταματήσανε, δεν το βρίσκεις πουθενά. Πουθενά. Και βγάλανε και το, μετά από λίγο καιρό είχαν βγάλει και τα Lego. Έχω την Στο λέω αίσθηση ότι ήταν σίγουρα στο γιατί το είχα 3. αγορασμένο στο 4. Στο λέω σίγουρα γιατί το 3 δεν το είχα κατεβάσει ποτέ. Είχε car pack. Είχε και το car pack, αλλά είχε και το map. Μήπως μπερδεύεσαι. Όχι, σου λέω το 3 δεν το είχα κατεβάσει ποτέ. Στο λέω στάνταρ αυτό. Παιδιά, διορθώστε μας άμα κάνουμε λάθος. Λοιπόν, δεν είναι εδώ και ο ειδικός ο Ιορδάνης. Τι άλλο παίζει. Σε 7 λεπτά ξεκινάει και το live του Summer Game Fest, όπως βλέπετε και πάνω στην οθόνη. Το Σάββατο να πούμε επίσης ότι ο αγώνας της Φόρμουλα 1 δεν θα γίνει. Θα ενημερωθείτε σχετικά για τη νέα ημερομηνία και ώρα. Γιατί πολλά παιδιά δεν μπορούσαν να είναι παρόντες στον αγώνα, οπότε από κοινού όλη η παρέα αποφάσισε να μην γίνει ο αγώνας, γιατί υπάρχει έτσι κι αλλιώς συνεννόηση μεταξύ των παιδιών στο πρωτάθλημα, οπότε δεν είναι ούτως ή άλλως υπάρχει είναι οι τρεις πρόβλημα. Τελευταίοι αγώνες και στην ουσία θα κριθεί και ο πρωταθλητής, οπότε καλό είναι να είναι, αν όχι όλη η πλειοψηφία των παιδιών. Οι περισσότεροι, ναι. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν. 6 έξι λεπτάκια. Λεπτά μείνανε. Για άντε να δούμε μια καλή εισαγωγή για την Κυριακή, λέει. Την Κυριακή, πώς την περιμένουμε. Πώς την περιμένουμε. Αν και η αγαπητή Microsoft σήμερα και αύριο όλο και κάτι μπουμπουνιτά θα ρίξει. Είπαν θα έχουν παρουσία και για σήμερα και αύριο. Σήμερα έχουν ακουστεί ότι θα δούμε για το Call of Duty Modern Warfare 2. Έχει ακουστεί για το μισό λεπτάκι. Αλλά και τα βλέπω. Παράλληλα κοιτάω και το stream, παιδιά, να δω τι γίνεται. Τι λέει? Μαύρισες Μαύρι, Μπραζίλ, λέει ο Γιώργος.
Α, μάλλον για τον Αντώνη τον Αντώνη λέει. Σε 2 λεπτά μπαίνει και ο Αντώνης. Μπάκι Σάταμ, παιδιά καλησπέρα. Αυτό το cloud gaming που λέει για Samsung TV του 22 δεν αφορά Ελλάδα, να φανταστώ, ε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το application θα είναι μέσα. Το αν θα μπορεί να το λειτουργήσει κάποιος εδώ στην Ελλάδα, αυτό ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ωραία. Κοίτα τώρα, τι θα περιλαμβάνει το application, προφανώς να κάνεις party όπως είναι του PC, να φανταστώ έτσι. Να μπει μέσα, να δεις ποιος είναι Φαντάζομαι. online, να κάνεις party μαζί του, να στείλεις μηνύματα ή να θες να κατεβάσεις ένα παιχνίδι και να το κάνεις εγκατάσταση στην κονσόλα σου, όπως δουλεύει στο κινητό, κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Ναι, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Το θέμα είναι ότι άμα δεν έρθει το cloud στην Ελλάδα, δεν θα μπορείς να το δουλέψεις χωρίς κονσόλα, ας πούμε, να μπορείς να παίξεις μια Samsung τηλεόραση. Εκτός εάν έχουν και την πρόσβαση να κάνεις streaming από την κονσόλα όπως κάνουμε στο κινητό. Streaming από την κονσόλα στην τηλεόραση. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά δεν βρίσκω λόγο να μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα, ας πούμε. Συνήθως την κονσόλα την έχεις δίπλα στην τηλεόρασή σου. Ναι, λέω ρε παιδί μου, δεν θες να πάρεις την κονσόλα μαζί σου και έχεις πάει στο εξωτερικό σου. Και θες να πάρεις την τηλεόραση. Έχεις τηλεόραση άλλη ρε παιδί μου στο εξωτερικό. Α. Βιάζεσαι. Είσαι λίγο large και έχεις Smart TV Samsung στο Άμα σπίτι είσαι το λίγο δεύτερο. λάρτ, έχεις και δεύτερη κονσόλα στο σπίτι το δεύτερο. Ναι. Ή έχεις πάει στο σπίτι ενός φίλου, συγγνώμη, ο οποίος έχει συγκεκριμένη τηλεόραση. Οπότε κατεβάζετε το application και μπορείτε να κάνετε streaming της κονσόλας σου από το σπίτι σου στην τηλεόραση απομακρυσμένα. Τάκ. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι δηλαδή. Όπως είναι στο κινητό. Όπως δουλεύει στο κινητό αυτή τη στιγμή. Τώρα πρακτικά θα το δούμε εντός των επόμενων ημερών που θα τον εργοποιήσουν. Ζάμπτιμ, το ρώτησα αυτό το πράγμα σχετικά με τις ταχύτητες που θα χρειάζεται στον αντιπρόσωπο της Samsung που έρχεται στο μαγαζί. Μου είπε ότι άνω των 50 Mbps ταχύτητα είσαι καλυμμένος. Έτσι απλά. Να φανταστώ στα 50 πρέπει να δουλεύει ανεκτά στο όριο. Και με 24 μου είπε δουλεύει, αλλά με 24 ίσως να έχεις προβλήματα. Από 50 και πάνω είσαι καλυμμένος. Να. Γιατί συνήθως με τέτοιες streaming καταστάσεις κατοστάρα είσαι άνετα. Ναι. 50 δουλεύεις λίγο στο όριο, 24 είσαι κάτω από το όριο, δηλαδή την αγκομαχάει τη γραμμή. Κάτι αντίστοιχο που ήταν και Καλησπέρα, παιδές, και από μένα. καλησπέρα Αντώνη μου, καλώς ήρθες και εσύ. Καλώς το να. Φτάσαμε, έχουμε ετοιμάσει τα απαραίτητα σύνεργα εδώ πέρα. Να φτάω ουσκάκι για όλη την παρέα. Έτσι, έτσι. Πάνω στην ώρα. Τρεχάλα για να προλάβουμε. Καλησπέρα, Τσακ. Γιώργο, όχι μόνο για ταξίδια, παντού θα βολεύει. Σε οποιαδήποτε διαδρομή. Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Και μετά ξεφεύγει τελείως το θέμα, έτσι, με το που ενεργοποιηθεί. Κινητό, Android συσκευή στο αυτοκίνητο, για τα πιτσιρίκια πίσω να παίζουνε. Ναι. Στην παραλία, στο βουνό. Έχασα κάτι. Στην τουαλέτα. Έλα. Στην τουαλέτα λέω όπου θες μετά παίζεις. Δημήτρη, άλλαξε τα παράθυρα. Ναι, ξεκίνησε. Λοιπόν, πάμε.
Άντε να δούμε τι θα δούμε. This is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide, wide world of video games. We are live here in Los Angeles, and whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Μόνο αγγλικά. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty, exciting new worlds, new challenges, make room for small developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish list. And even if you don't get every announcement that you desire, let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades, and ever since, this legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023. Γεια σε όλους, παιδιά, καλησπέρα. Right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game. Καλησπέρα, δεν είπαμε, συγγνώμη. Είχα το νου μου και εδώ πέρα. Enjoy. Αρχίσαμε, πρώτη πρεμιέρα. Capcom. Street Fighter. You won't know what hit you. Το πολύ αναμενόμενο. Let me have some fun. Let's get this mission started. Πότε λέγανε ότι θα είναι open world και τέτοια. Είπαν για ένα mode. Κάτσε, ακόμα εισαγωγή σου δίνει. Ευχαριστώ ρε Αντώνα ρε, ευχαριστώ. Καλησπέρα, Big Shot. Ωραίο, ε. Αρχικά μου θυμίζουν Borderlands. Τσατσάρα, κλασικά. Θα έχει και mode, λέει ο Γιάννης, open world. Το 23, ε. Ναι. Παιδιά, το 23, τι θα το παίξουμε, δεν ξέρω. Όντως, αυτά τα γραφικά, Ζαπτίν, και εγώ είμαι ενδιάμεσα, αν μ' αρέσουν ή όχι. Δεν μείνε. World Premiere, πάλι. Locate the comsat relay and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. The release is in one piece. Willis, take the lead. Μέχρι το Twitch πρέπει να κολλάει, δεν ξέρω. What we found was a new kind of evil. This was a human. Alien. Willis, open fire! Go, go, go! The fire team. Expansion, DLC. Through
ακόμα δεν έχουν φτιάξει τα προβλήματα του πρώτου για expansion. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. Φέρετε πίσω ένα isolation να ηρεμήσουμε. Άιντε. Άλλην. Dark Descent. Dark Descent. Aliens, Dark Descent. Α, θα είναι 10 base, τι θα είναι, από πάνω. Ναι, ναι, ναι. That was Aliens, Dark Descent. Σαν το Wasteland. 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol. Δεν έχει ελληνικού υπόλοιπου στο Summer Game Fest, όχι. Δεν έχει, το κοίταξα. Άρα μόνο το Xbox. Είπαν ότι θα έχει ελληνικούς. Of the brand new trailer with a little more gore. Yeah, Kalist. Ναι, Ηλία, turn-based θα είναι. Αν υπάρχουν παιδιά, απομακρύνεται τα. Γιατί ρε. Γιατί είναι gore, λέει. Ε, εντάξει. Δεν είναι όλα τα παιδιά στα δικά σου. Απευθεία να μου πει ρε φίλε, τι επειδή βλέπει μικρή Walking Dead. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. Έχουν ρίξει τη δουλειά στο παιχνίδι. Ναι, καταπληκτικά γραφικά. I'm just trying to give you a chance at rebirth. Only police. Ο ΟΠ θα έχει αυτό. Δεν ξέρω. Αλλά το καμπέν του πρέπει να μαμεί. Α, φίλε, αυτό είναι δικό μου, ε. Μου αρέσουν τα splatter steel. Εσύ και ο αδερφός μου. Μια που βλέπουμε και αυτά, παιδιά, ετοιμαζόμαστε για Horror Night. Welcome. Ναι, ναι. Horror Night θα γίνει γερό Horror Night. Ατμοσφαιρικά. That's right, we know what you wanted to see, and joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance, Glenn. First of all, 2 Δεκεμβρίου, το 22, μάλιστα. Absolutely incredible, and I gotta say, the fact that you have built this team, μάλιστα. This studio, new IP, shipping, ωραία Χριστούγεννα θα κάνουμε. Congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us, I really do appreciate it, Jeff. And you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now, and you've been an ambassador. Ναι, όντως, Ζαμπτίν, αλλά για το Summer Game Fest είναι World Premiere. I really do appreciate it. Thank you. Not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but... I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun... Το συγκεκριμένο βιντεάκι. Ο Κυριάκος, θα έχει και Mundial φέτος εκεί, Οκτώβρη-Νοέμβρη. Is it you just brought a raw gameplay sequence? This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it, but
Tell us a bit about what are we going to see today. Yeah, we got a couple minutes. Κοίταξε, είναι καλό αυτό γιατί έχει τελειώσει η φόρμουλα, οπότε λίγο να έχουμε κάτι. Καθάρισε με τον πόνο του. Κάτσε, τελευταία χρονιά που θα έχει τελειώσει η φόρμουλα τόσο νωρίς. Από τον χρόνο που θέλουν να βάλουν και πόσους αγώνες μέσα. Θα δούμε πότε θα τελειώνει η φόρμουλα. Αυτούς βλέπω να τρέχουν οι βασίλειδες σε κάνουν διετία. Ο τύπος από πού αγόρασε κουστούμάκι? Πώς τον κόβεις? Είναι αντιμούριο και ρατάς εντελώς. Είναι ο τύπος που τάσπασε με την EA. Αυτός είναι. You guys are amazing. Δεν πάει να έχει καλυστία, λέει ο Ζεμπέκης. What you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Ben Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Είναι όλο το concept Dead Space. Gameplay, eh? Θα ανεβάσω μουσική. Δεκαπέντε κεφαλικά θα πάθω εγώ έτσι και ξεκινήσω να παίξω αυτό το παιχνίδι. Μυρίζει όμως next gen, ρε παιδιά. Ναι, μυρίζει, ναι. Βλέπεις λεπτομέρειες σε περιβάλλοντα, φωτοσκιάσεις ωραίες, γραφικά προσεγμένα, καλογιαλισμένα και όταν έχει πέσει δουλειά από το στούντιο βλέπεις καλό αποτέλεσμα. Καλησπέρα, Στέλιο. Φεύγουν και χέρια εδώ. Ο άλλος η πολεμοχαρή. Ναι. Αυτός μου θυμίζει το κοντρούλι που μας την έπεφτε και παίζαμε. Το State of Decay. Ναι, το State of Decay. Δώσ' του! Από σπαρταρούσε. Με μίσος. Τώρα κάνεις σαν τον Γκίμλι στο Lord of the Rings. Κουνιότανε! Κουνιότανε! Μετράει τις σφαίρες, ναι, μπορεί να είναι survival. Που παραπονούσα για third person shooter. Κοίταξε, αν είναι στα πρότυπα του Dead Space, δεν θεωρείται survival, χώρο θεωρείται, απλά τα κάτι τα μετρημένα. Το πέρασε στον ανεμιστήρα. Ναι, ναι. Ναι. Δεν μιλούσαμε για third person, Δημητρή, για first person μιλούσαμε. Ωρε! Oh my god. That just happened. All right, moving on. Gustaro. This October, Finish Call him. Of Duty Modern Warfare 2 arrived. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern action game. And today we're about to show you the world premiere of its gameplay Call of Duty. With a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. In 2019, Modern Warfare changed everything. Yeah, Dimitri, and on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs. Cargo ships and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2.
the red. All right, that's our target. Shadows 1 and 2, push to your own point. Let's invite ourselves in. All stations, ship is visual. Copy, press to assault, stay on comms. We forward, clear, disarm that missile. Be ready for anything. This could be a trap. Actual, we're set. Copy, get to work. Πετρελαίου τέτοιο πάνε. Πώς λέγονται αυτά, δεν θυμάμαι. Ζαρντίν να έχει campaign που να αντέχει περισσότερο από 4 ώρες. Ναι. Για το campaign στα Modern Warfare όλα είναι καταπληκτικό. Μικρά βέβαια, αλλά καταπληκτικά. Ναι, φίλε, εντάξει, τώρα το παίξει μέσα σε ένα τρίωρο και τετράωρο να το τελειώσει. Τζάπα θα είναι. Όχι, ναι, κάτω ένα δεκάωρο, ρε φίλε. Κάτω ένα δεκάωρο, ένα γεμάτο δεκάωρο. Εκεί στο πεντάωρο, από τρίωρο ως πεντάωρο, εκεί παίζει. Παιδιά, το παιχνίδι έχει καταπληκτικά μπάσα στο όπλο. Όχι, και απλώς βλέπεις πλέον την κίνηση όλα ρε φίλε, τα βλέπεις ότι είναι επόμενη γενιά. Ναι, ναι. Αρχίζει και ξεχωρίζει σιγά σιγά το... Γιάννη, νομίζω είναι εντάξει τώρα ο ήχος, ε. Και σχεδόν όλα τα στούντιο της Activision το δουλεύουν το συγκεκριμένο, ε. Έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα. Μετά το πατατράκ που φάγανε, πρέπει να βγάλουν κάτι καλό. Παιδιά, δεν ξέρω για τα ακουστικά που έχετε, αλλά νιώθω στο κράταγμα από πάσο στα ακουστικά του όπλου, έτσι. Εντυπωσιακό πολύ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι καλή η παρουσίαση. Έχουν κάτι, κάτι καλό. Παιδες, σκεφτείτε χειμώνα, βροχή έξω να γίνεται χαμός, μέσα αυτός στο σαλόνι σου, με τις παιχνιδάρες σου. Οικονομία, φίλε, δεν βγαίνουμε και έξω να ξοδεύουμε λεφτά. Ναι, καλό το Game Pass. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Στην μεταξύ, από ό,τι φαντάζομαι θα φτάσουν όλα μαζί τα Call of Duty πακέτο στο Game Pass και θα χαθούμε. Άλλοι θα παίζουν Warfare, άλλοι θα παίζουν με Warzone, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς. Συνολικούμε ρε, θα κάνουμε. Εκεί θα κατέβει κάτω. Εδώ στη Μυτιλίνη λέγαμε βρέχει έξω το βράδυ, δεν θα παίζουμε γιατί δεν θα χαιρέμε. Και στη Ρόδο τα ίδια είναι, στη Γιώργο Ναπολή. Ναι, θέλετε να πω. Όντως με το πέσει πρώτη σταγόνα είμαστε blackout. Ελίτον εσύ. Στέλιο δεν πειράζει, όταν δεν θα έχετε ρεύμα θα πηγαίνετε στο DJ Manolo το φίλο μου. Θα σας παίζει μουσικούλα. Πληρωθήκαμε για την Μυτιλίνη.
Κάνει. Παιδιά, δεν σας ακούω, έχω βάλει τέρμα στο παιχνίδι και δεν σας ακούω. Παιδιά, στο περιβάλλοντα χώρο είναι απίστευτα, ε. Ray tracing πάνω στο νερό, δεν είναι φοβερές, απίστευτες φωτοσκιάσεις. Τα εφέ του νερού που τρέχουν από εδώ και από εκεί δεν είναι, έχουν κάνει δουλειά, εντάξει. Γιάννη, πείτε δεν θα τα δείχνουν στα PlayStation 5 βίντεο αυτά, για να τους πάρει το 80. Περίμενε. Πώς θα το πουλήσει. Δες το νερό κάτω στο πάτωμα. Ναι, ναι. Ο τύπος έχει και φοβερό σημάδι, έτσι, σαν και εμένα ένα πράγμα. Που δεν πετυχαίνω τον εαυτό μου σε καθρέφτη. Έχει aimbot, ρε. Κοιτάρι. Κοιτάρι developer. Θα το τερματίσει, τι θα το δούμε όλο το game, τι λέει. Λογικά θα το κότσε που λέει. Πού τον βλέπω να αγχώνεται γι' αυτό. Αφού το είπε η κοπέλα στην αρχή ότι θα είναι μεγάλο. Ναι, με αυτή τη διάρκεια που πάει τώρα στο λίγο το τερματίζει. Γιατί συνήθως τόσο είναι τα καμπλέ. Είσαι κακός. Εγώ είμαι κακός, ρε φίλε. Ναι, παιδιτες, είναι φανταστικό. Φανταστικό. Ανάτο εδώ. Την έκρηξη περιμένα να κάνουν το, να αλλάγει στο πλάνο. Ένα τέτοια στούντιο αγοράζει η Microsoft και μας μαθαίνει, κατάλαβες. That's what we're talking about, and joining us now, up from Long Beach. Το είδα, Σπάρτα, ναι, το είδα μετά που μας το είπες, το είδα. Δεν πειράζει, θα βγει πιο δυνατός από αυτό, εντάξει. Ήταν πολύ έξυπνο ο άλλος, έπαιξε. We saw the first gameplay, thanks for that extended sequence, looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141. And then the other two characters that were you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and, of course, Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, this, I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here. And, you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design. And of course, our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you are seeing in certain places behind cover. And then suddenly that cover will shift and the enemy exposed, but also leaves the enemy exposed. So again, I'm very excited. Just can't wait to see that. And just a hint of where things are going to be. Johanna, tell us a bit about Call of Duty. Πολύ κοινό, έχει πολύ κοινό, έχει πάρα πολύ μεγάλο κοινό. FIFA Call of Duty είναι τα στανταράκια. Το Warzone που λέει ένας που το κράζουν πέσει το αλλιώς είναι νούμερο ένα στα τσάρ. Εντάξει, εγώ μπορεί να μην το παίζω, να μην παίζω τους King Kong, τους Godzilla που έχουν βάλει μέσα εκεί και ή να το χλεβάζω όλο αυτό, αλλά έχει λαό. Καλησπέρα, Τζο. Now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about
the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone. Ναι, είναι στη Ρόδο, είναι ο Αντετοκούμπο Σπάρταν. Πήγε και Σίμι. Πήγε και στη Σίμι, ναι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ακόμα στο Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high rise and other elements. But we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. Yeah. So all the more reason why we think this game, this moment is such a good game. Looking ahead and like we said, με άριστα το 10 βαθμό του δίνεται. Εγώ ένα 9 το δίνα. Από αυτό που είδες. Από αυτό που είδα, ναι. Εντάξει, μία κόρη. Αν δεν παίξω παιχνίδι, φίλε, δεν βάζω νούμερο με τίποτα. Για να σου πω, ναι, να σου πω γιατί. Να σου πω γιατί. Πού το βασίζω αυτό. Γιατί πάντα στη διαφήμιση, σε αυτό που θα δείξουν, θα βάλουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έτσι. Ναι, αυτό. Όταν το πιάσεις στα χέρια σου όμως, κάτσε να δούμε και το... Μικρό έτσι. Τέλειος Θεός. Μεγάλος τίτλος για τους παλιούς. Flashback. Γεια σου Τζον, καλησπέρα. Winter 22, μάλιστα. Back in 2017 we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited. The team at the astronauts in Poland. Και για να τελειώσω, Αντώνη, αν δεν το πιάσω στα χέρια μου και να δω όλο το concept. Εντάξει, παιδί, μα από αυτό που είδες. Ναι. Δηλαδή, από αυτό που είδες. Ρε φίλε, οκ, ναι, εντάξει. Ωραίο είναι, φοβερό είναι. Τώρα, άμα είναι να μπω μέσα να λογκάρω και να με πετάει κάθε μισή ώρα έξω ή να αυτό ή το campaign να είναι 2.5 ώρες. Τι είναι αυτό. Το Witchcraft, πώς το είπε. Αυτό θα αρέσει και στο Στέλιο. Να first person. Elden Ring first person στήτη. Ωραίο φαίνεται. Μη λάικι. Αφού έχει πεντάλφες σατανιστικά και τέτοια, μ' αρέσουν εμένα. Έχει gunfight, έχει και spell. Το σταυρό του έκανε. Ναι, το σταυρό του κάνει. Witchfire. Υποσχόμενο. Enjoy this world premiere new game announcement. Officer Taylor, Medlog, 29. Today, I can't believe what I saw.
Morales. Everything okay in there? Αυτό που βλέπουμε προηγουμένως δεν είναι. Doom. Την ίδια στολή με αυτό με το... με τη σπλατεριά έχει. Με το Καλίστο. Ναι. Παιδιά, αυτό είναι... μου διαφεύγει ο τίτλος. Όλες. Δεν έδειξε και πολλά όμως. Όχι άλλο. Περίμενε. Για το story. Troy and Roger in person. Steam. Guys, this is so fun. The fact that we're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Υπάρχουν και πολλά παιχνίδια τα οποία φιγουράρονται αρχικά για Steam, δηλαδή για PC, κυκλοφορίες και έτσι. Και στην πορεία τα κάνουν πόρτες σε κονσόλες. Ναι, απλώς το port στην κονσόλα είναι, θέλει άλλη διαδικασία, γι' αυτό βγαίνει και... χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο το είχα βάλει και στο community μου, το έγραψε και ένα άλλο παιδί, δεν θυμάμαι ποιος, για το Nightingale, το οποίο είναι φοβερό, είναι early access στο PC. Ήδη έχει ξεκινήσει στο Steam η Early Access πρόσβαση και θα βγει πιθανότατα αρχές 23 και πόρτια κονσόλες. Το οποίο είναι παιχνίδι άλλος, βέβαια, δεν το συγκλώ. Αλλά πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω τι λες εσύ, κάθε φορά που ακούω Nightingale σκέφτομαι Skyrim. Είναι, εν τω μεταξύ όταν τα βλέπω αυτά λέω, να εδώ είναι ο Sam, κάπου εδώ και περιφέρεται ο Sam. So help is not a simple call away. Μόνο καραμπίνα μονόπολη. I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? You know, independent studio in Europe that's making. Σπάρταν περίμενε γιατί μάλλον θα αλλάξει αυτό που λες. How did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously the pandemic and that forced the way that Age of Empires everything as a society, but also the way this functions. It was also brand new consoles. We had more games that were leveling the playing field between like the AAA. Περιμένουμε την ανακοίνωση. Καταρχήν έχει support και σε πληκτρολόγιο και έτσι. Κάποιος κάλλιστα θα πρέπει να παίξει. Αλλά και το Civilization που το έπαιξα εγώ στην κονσόλα με πληκτρολόγιο ποντίκι, μια χαρά έπαιξα. Και το Jurassic Park περιλογικά πρέπει να παίζει πληκτρολόγιο ποντίκι. Ναι. Αλλά είναι πολύ εύκολο Jurassic World εννοείς. Jurassic World, ναι. Είναι και πολύ εύκολο ο χειρισμός με το χειριστήρι όμως. Πολύ απλός. Ναι, ναι. Είναι... Το έχουν κάνει πολύ ωραίο. Ναι, κάνουν φοβερά πορτέ. Δηλαδή, η δουλειά που κάνουν η μεταφορά στις κονσόλες όσο αφορά το θέμα του Joypad είναι απίστευτη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι της Sega που είχα παίξει το Two Point Hospital, το οποίο λέω τώρα πώς καταφέραν. Τι ωραίο παιχνίδι που ήταν αυτό. Φοβερό, φοβερό. Και το port που κάνανε, να το πω και έτσι, και ο συνδυασμός με το Joypad είναι άψογος. Άψογος, πραγματικά. Δεν μου λείψε δηλαδή το πληκτρολόγιο και το μάσκο. Το κάμπους αυτό που έρχεται το ίδιο στρί, δεν είναι. Ναι, το κάμπους που είχε με το κολέγιο και έτσι που θα έχει μάου. Ναι. And then the Total War, ο άλλος, μάνα. Ένα ROM Total War. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θέλω το StarCraft. Ωραία, τα StarCraft μάλλον. Ένα Warcraft αρχικό δεν με χαλάει. Τα δύο Warcraft, τα πρώτα. Υπάρχει leak για το Warcraft ότι θα το κάνουν port στο τέτοιο, στο Xbox. Είπατε, φαντάζομαι, το Warcraft θα κάνουν και το StarCraft εκείνο. Για το Design Lab, έτσι, που ανακοινώθηκε σήμερα. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη είδηση της ημέρας. Ναι, μακράν. Μακράν. Και όχι μόνο το Design Lab, πολλά extra features τα οποία δεν τα είχε ούτε το βασικό Design Lab, το Europe Design Lab, τα οποία τα προσθέσαν τώρα με καουτσούκ, να το πω και έτσι, στα grips, το οποίο δεν υπήρχε πριν, επιλογή χρωμάτων και στο δίσκο, δηλαδή στο αυτοκόλλητα,
Να η χάραξη ό,τι θέλεις όπου θέλεις. Η χάραξη ό,τι θέλεις και όχι μόνο το, το gamer tag σου. Ό,τι θες. Μπορεί να γράψεις, ξέρω εγώ, Mary, I love you. Xbox Ελλάς. Ναι, αυτό αναφέρα, γιατί στο προηγούμενο Design Lab έβαζε μόνο το gamer tag, ενώ τώρα στο έχουν ελεύθερο να γράψεις ό,τι θέλεις. Επιλογή χρώμα σκανδάλες, επιλογή χρώμα εκεί πίσω της μπαταρίας, επιλογή στην πίσω όψη του Joypad, περισσότερα features σε σχέση με το design lab που είχαν βγάλει στο... Έχει απαγορευμένες λέξεις στο design lab. Απαγορευμένες λέξεις έχει. Δεν το δοκίμασα, φίλε. Για να καταλάβεις τα όχι, να γράψω DualShock επάνω. Δεν μπορώ. Next up. Τι είναι αυτό, κασέτα? Το Atomic Heart μήπως είναι? Γιατί έτσι ψυχεδελικό μου κάνει. Game Pass. Game Pass. Doesn't that look great? That was routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see. Routine. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audience? It is live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise. Powered by, of course, Zoa Energy, the number one fastest growing energy drink in the game. You guys know me. In Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza. I like guest star video cast τώρα. You guys also know me as να προωθήσουμε λίγο και το Black Adam. Εντάξει. Εχθές βγήκε το τρέιλερ. You know me as the foundation. And I gotta tell you guys, number one, thank you so much for the crazy response. Τέλειος λέω καθ' I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's one of his superpowers. Αυτό που λες πάντα, ναι, και το Total War και έκανε και ένα θέμα ο Παύλος Παπαπαύλος στο Game Arena για έναν καθηγητή στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος, κάπου, που βραβεύτηκε για το μάθημα ιστορίας με το Assassin's Creed. Ναι. Ένα φοβερό θέμα, άμα θέλετε να μπείτε στο Game Arena στο YouTube να το δείτε, είναι φοβερό. And I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, premiera. Stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Ετοιμάζεται να παρουσιαστεί στο...
Outriders. Ιουνίου. Ετοιμαστείτε, Παύλο. Εσύ τους καϊπάρεις από τώρα, ε. Ναι, ρε, φίλε. Τι είναι, στυλ Apex αυτό. Όχι, ρε, καμία σχέση. Outriders. Τα costumes θυμίζουν λίγο Destiny ή μου φαίνεται. Να σε μυρίσει θέλει. Όπα, καινούργιες περιοχές, ε. Α, είναι και αυτή είναι η... Αυτή μου θυμίζει, ρε παιδιά, από τους X-Men, πώς τη λέγανε την... του Wolverine, τον έρωτα. Jean, τη λέγανε. Τι λέγανε, βοηθήστε λίγο. Του Wolverine και του Cyclops εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Η Jean, ναι. Που γίνεται η Dark Phoenix. Μπράβο, ναι. Αυτή μου θυμίζει όταν την είδα πρώτη φορά. 10 Ιουνίου. Όχι, 30 Ιουνίου μπαίνει. Το reveal είναι 10 Ιουνίου. Όχι, ρε, γιατί άστο, Nintendo Switch. Σπλατούν. Παιδιά, κάτι μου λέει στο Cuphead, τώρα που το είδα, ότι θα μπει και τρίτος παίχτης μέσα. Δεν ξέρω αν είδατε το ποστεράκι. Να το. Αυτό δεν είναι με το ψιλίκι. Αυτό είναι το Fall Guys. Ναι. Αυτό θα παίξουμε πολύ, αυτό θα γελάσουμε, πολύ με αυτό. Θα παίξει πολύ γελιό. Και αυτό το περιμένουμε πως και πως. Αυτός μάγκος. Κι ο άλλος καλός. Οι γιαγιάδες. Για να ρε, να σε δω τουρναμέντ με Fall Guys. Και μετάδοση όμως θέλω, Γιάννα ρε. Και μετάδοση. Εδώ βλέπετε τον Ιορδάνη να χλαπακιάζει τον Δημήτρη. Check this out. Giant Studios. Discovery, this is Command. Storm in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Πάει ένα κόλμα με τα ρομπότ κομπάνιον τώρα τελευταία. Από το στόμα μου το πήρες. Αλλά αν άκουσες ήχος, καθαρή αντιγραφή από Star Wars, έτσι. Γεια σου Κόγια, καλησπέρα. Ευχαριστούμε και για τους εξωτερικούς. Yeah.
I have it. Mission accomplished. Αυτό ρε παιδιά. Έλατε. Γενικό είναι Γρηγόρη, είναι το Game Fest, δεν είναι μόνο Xbox. Το concept λίγο με χαλάει. Η στολή Anthem θυμίζει. Ο Κολόσσος. Ο Κολόσσος, ναι. Titanfall. Stormgate. Α, 2023 το beta. Δεν τρελάθηκα. Δεν τρελάθηκα, εγώ τουλάχιστον. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. Έχει και αύριο, Γρηγόρη, κι άλλο. Έχει και, και την Κυριακή είναι της Microsoft. Την Κυριακή σβήνουν τα πάντα, ε. Alright, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm. Αύριο στις 10. Unleash the infernal host. Πιο μικρό event. Okay. Συμφωνώ με τον Αντώνη. I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft every once in a while. Ναι, εντάξει. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first two factions today, but there will be more. So the human resistance and we see DLC που βγήκε λίξ σήμερα για το Forza Horizon 5 των Hot Wheels. Ναι, δεν ξέρω να το πήρατε χαμπάρι. Όχι, δεν πρόλαβα ρε φίλε, όλη μέρα δούλευα. Για πολύ λίγο, για πολύ λίγο καταλάδωσε εξεπίτηδες. Α, οκ. Και ότι θα βγει DLC Hot Wheels στο Forza Horizon. Εγώ το είχα πει ότι θα βγει κάποια στιγμή, απλώς δεν ήξερα το πότε. Ζαμπτήμ και αύριο στις 10 με το Tribeca και την Κυριακή εννοείται. Στις 8. Really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. Γρηγόρη, για να... άμα είναι πατάτα την Κυριακή της Microsoft, θα είναι μεγάλο φάουλ. Γι' αυτό λέμε ότι μάλλον δεν θα είναι. Στο Twitter τώρα το Pure Xbox έβγαλε ότι Microsoft λέει quietly giving away free Xbox credit. Δεν κατάλαβα. Δίνει δωρεάν credits το Xbox χωρίς να το έχει ανακοινώσει. Εντυπωσιακό τώρα στο Twitter. Το δούμε μετά. Big Shot, ναι, συμφωνώ. Κάτι που να μην ξέραμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής και να μας έκανε έκπληξη, δεν είδαμε. Το Witchfire που το είχα ξεχάσει τελείως εγώ. Μόνο αυτό, ας πούμε, ξεχώρισα πέρα από το Callisto και το Call of Duty. Συμφωνώ με το Sam. Good morning, Highwater dwellers. Highwater Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Kids clamor their cars. Ναι, Γρηγόρη. Καλά κάνεις. Ναι, είναι ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίζεις κάποιο event αυτό. Clear, I let it wash.
Καλύστο και Modern Warfare ήταν εντάξει, το Καλύστο πιο πολύ απ' όλα. Ναι, απλώς δεν ήταν ότι δεν τα ξέραμε αυτά, ήδη τα ξέραμε, κατάλαβες. Απλά είδες κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου, κάτι καινούριο, ωραία. Και από το Call of Duty είδες μια πολύ καλή παρουσίαση. Εγώ περιμένω και Black Tail, το Requiem του... Το full gameplay είδες από το Call of Duty. Ναι, εντάξει. Είδες όλη την ιστορία. Να έχεις την κακία πάλι. Να έχεις την κακία πάλι. High Water. Ναι. Coming 22. Ναι, Στέλιο, το Witchfire, αυτό λες. Αυτό είπα και εγώ. Ότι αυτό με έχει τραβεί... Το είχα δει παλιότερα. Now, speaking of the world around, τώρα το ξαναθυμήθηκα γιατί το είχα ξεχάσει τελείως. Στέλιο, δεν περίμενα κάτι λιγότερο από σένα. A Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, παιδιά, έχει πολύ κόσμο που το περιμένει. Ένα pixel art έτσι indie, το οποίο έχει τραβήξει πολύ το ενδιαφέρον. Ουκρανικό λέει είναι και ήθελα να ετοιμάσουν ένα trailer, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ουκρανικό studio. A1 στο Game Pass. Αυτό το American Arcadia δεν το θυμάμαι ή δεν μου λέει κάτι. Γρηγόρη έχει πει ότι θα μπουν ναι, στο Game Pass, απλώς δεν ξέρουμε το πότε ακόμα. My grandfather, Elijah Walton, had a dream. To build the city of tomorrow. Φαντάζομαι μόλις φύγει η δεύτερη φάση της εξαγοράς στην ουσία, μόλις τελειώσουμε τις συνεντεύξεις, που πλέον θα είναι επίσημο ότι μένουν τα διαδικαστικά και υπογραφές, τότε. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι 28 Οκτωβρίου το Modern Warfare θα κάνει την αρχή για τα Call of Duty. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί και εγώ έτσι όπως το βλέπω... Για εκεί το βλέπω. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor, can you hear me? Μόνο αν το δώσει δωρεάν στο Game Pass θα παίξω το συγκεκριμένο παιχνίδι. I'm going to get you out of there. Ναι ρε φίλε, εντάξει τώρα. Steam μόνο. Όχι, PC and console. Δεν λέει πιο console, console. Δεν λέει consoles, δεν λέει πολλές κονσόλες. Console τώρα. You don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update. Θα δούμε ρε Γρηγόρη, θα δούμε και εμείς, εντάξει, ό,τι βγάζουμε μέσα από τα leaks και από αυτά προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Epic. Τένις. Buffering δεν έχω εγώ, δεν βλέπω buffering στο βίντεο, Γρηγόρη. Μίλησε για τη μασχαλίτσα. Έλα, πείτε τι σας θυμίζει αυτή η αρχή. Η ίδια είναι, όχι ναι. Που απλώς θυμίζει. Απλώς ήταν γυναίκα που έτρεχε. Ναι. Dead Island. Ναι, το ίδιο ακριβώς γινόταν. Άντρας έτρεχε ή γυναίκα. Άντρας. Άντρας, άμπραβο, και από πίσω του ήταν τα ζόμπι και τώρα όμως είναι... Κατσίκες. Τι είναι, Goat Simulator 2. δεν μπορώ ρε φίλε, αλήθεια δεν μπορώ. τρία, ναι, σωστά. Γιατί έχει βγει δύο. Ναι.
There you have it. That was Goat Simulator 3. Μ' άρεσε η παρουσίασή του όμως, ρε φίλε. Ήταν έξυπνη. Αυτά τα χειρουργικά πολύ μ' αρέσουν. Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Δηλαδή, θυμάστε πέρυσι πότε ήταν το... Κάτσε κάτι, πότε το... Marvel. Ναι, ρε. Outer Worlds το 2, την παρουσίαση. Τη θυμόσαστε? Resident Simulator. Surrender your pain to me, and I will make you whole once more. RPG of the 2K. Όχι ακριβώς. Tactical RPG λέει. Mother won't hurt you. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Την base θα είναι. Ωραία μουσική. Μετάλλικα από πίσω. Για άλλο ένα παιχνίδι. Μετάλλικα. Στο Xbox θα μπορούμε να παίξουμε με το Spider-Man ή όχι? Ήρεμα ρωτάω. Ήρεμα ρωτάω. Έτσι, that was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MMR. Ζαμπδίμ, θα είναι, από ό,τι κατάλαβα, θα παίρνεις τους ήρωες και με κινήσεις θα προσπαθείς να βγάλεις περιοχές με τα ability τους. Τύπου Tactics, Gear Tactics. Κάπως έτσι, αν κατάλαβα καλά από την περιγραφή, κάτι τέτοιο θα είναι. You've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but γιατί να βγάλουμε τους υπότιτλους, Γρηγόρη? Κάποιοι μπορεί να μην μπορούν να ακούσουν, να διαβάζουν. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course a new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory. Και τιμή του στο ρημάδι, με τίποτα, ούτε προσφορά δεν το βγάζουμε. Don't let any rock go unturned. Το δίνουν και bundle με χειριστήριο μαζί. You don't want people to necessarily have too much. Για το γιατί δεν το βάλανε στο Game Pass ποτέ. Brand new gameplay footage of one of our bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena, and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Maya. Βέβαια, και μόνο που το βλέπεις είναι μαγεία, πραγματικά. Και δεν είναι εύκολο, παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, ναι.
το παιχνίδι είναι πανδύσκολο και παιδιά, στο κομμάτι των devs σκεφτείτε ότι όλα είναι ζωγραφισμένα στο χέρι, ε. Ο καινούριο χαρακτήρα playable βάλανε, Δημητρή. Ναι, επειδή το είδα αυτό, αλλά... Όχι τριάδα. Για να έχουν βάλει και τρίτο χαρακτήρα. Όχι, αυτό, ότι μπορείς να παίξεις και με άλλο χαρακτήρα. Είναι και τώρα μέχρι δύο παίκτες παίζανε. Αυτό ότι το περνάνε τόσο εύκολα, ρε φίλε, στα τέτοιο, στα βιντεάκια. Εγώ παίρνω τρία ερημιστικά. Α, έχασε. Βγήκε νομίζω Ζαμπτίμ στο Netflix ο Cuphead ήδη. Tomorrow we will show you an exclusive look at season 2 of the Cuphead show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the day of the Then Devolver's marketing countdown to marketing. Tomorrow after Geek Week, there is the Epic Game Store showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern. News on Rocket League. Forza, παιδιά. Στο καλύτερο είναι το Forza. Don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Τέλειο, βλέπω να παίρνεις Nintendo Switch, ρε. We're called Neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Yeah. Got 10 days here. You day, you mission from Almighty. Δεν του Ιορδάνη τα παιχνίδια, εντάξει παιδιά, εγώ πάω. Τι εννοείς Μπίρνα, μίλα καθαρά. Ναι, όντως, εσύ παίζεις κάτι τέτοια ψυχή τελικά. Εγώ παίζω τα πάντα, πότε θα το καταλάβετε πια. Άμε εσύ, We've shown you lots of games today made by huge teams. Τώρα που λέγαμε για γυναίκες προηγουμένως, έριξε μια ιδέα στην παρέα να κάνουμε ένα live μια μέρα με τις γυναίκες της παρέας του community. Να κάνετε, να κάνετε. Δικιά τους ιστορία. Να κάνετε, να κάνετε. Ευχαρίστω, Στέβο. Όποτε θέλετε, εγώ θα είμαι στο chat. Είπαμε ότι εάν στο event τουλάχιστον σίγουρα στο Τριμπέκα θα το δείξουν γιατί το φιγουράρουν εδώ και μέρες. Ηλία Switch είναι, για το Switch ήταν αυτό. Όχι, εγώ λέω στο studio απαντώ στο studio για το Black Tail, το Requiem. Α, τι, τι είπες, δεν άκουσα, συγγνώμη. Αν θα δώσουν, θα δείξουν φαντάζομαι εννοεί το Black Tail. Και αν θα το δώσουν στο Game Pass, ναι, εννοείται, Day One, η άφηξή του. Αυτό είναι ωραίο. Γεια σου, Γρηγόρη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Γρηγόρη, ευχαριστώ για την παρέα. Ναι, είναι ωραίο. Midnight Fight Express Game Pass. Such a cool 23 Αυγούστου. Μια χαρά μέσα από τα καλούκια. Right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest
next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right. Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. How you doing? So good. My fellow Canadian. I know. We got a lot. Always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years. And I know right now, anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it. Yes. So it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category. Παιδιά, όσοι είστε μέσα, σε περίπου μια εβδομάδα ξεκινάμε και εμείς τα drops στο Twitch. Over the years, you guys have done incredible things with the game, and I know you have Tennocon coming up. Άρα, παιχνίδια που σας ενδιαφέρουν και θέλετε να πάρετε αντικείμενα, όποιοι παρακολουθούν τα stream στο Twitch, θα παίρνουν και πραγματάκια. But yeah, July 16th, 2022, it's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items store. Γενικά, θα δούμε τι παιχνίδια θα έχει αναλόγως, γιατί βγαίνουμε με ημερομηνίες στα drops. Και θα δίνουμε δώρα μέσα από το stream. Το Sea of Thieves είναι το πιο συχνό που δίνει drops. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να κινηθώ στο Sea of Thieves. Θα κινηθώ και άλλα παιχνίδια. Θα βάζουμε τους πιτσιρικάδες να παίζουν Sea of Thieves. Can I say it? Yes, I think you can. Okay. Αν έπαιρνε ρε φίλε μεγαλύτερο multiplayer, δηλαδή μπορούσαμε να φτιάξουμε δύο καράβια ταυτόχρονα και να ήμασταν μαζί, θα μπαίναμε. Αλλά είναι μέχρι τέσσερις. Δεν έχουν ανακοινώσει κιόλας. Είπανε ότι στο event, είπαν στο event την Κυριακή θα ανακοινώσουν ένα πολύ μεγάλο update στο Sea of Thieves. Και καινούριο υλικό. Δεν ξέρω τι έχουν ετοιμάσει. Μακάρι να κάνουν έτσι μεγάλες ομάδες ή να κάνεις εργασία. Όχι, αυτό που λέγανε ότι θα έχεις το νησί σου, ρε παιδί μου, και θα φτιάχνεις και κάστρο και φόρτρες και τέτοια και μπορούν να μπαίνουν εκεί όσοι θέλουν στο γκίλ. Δεν σε βγάζει στον ίδιο σερβερ, Στέλιο. Το έχουμε δοκιμάσει, ρε Στέλιο. Το θέμα είναι σε βγάζει σε διαφορετικούς σερβερς, όπως είπε ο Ιορδάνης. Έχουμε δοκιμάσει απίστευτα, δηλαδή να συναντηθούμε εκεί στο νησί, μπας και βρεθούμε. Μια φορά το καταφέραμε, να νομίζω, στα τόσα χρόνια. Πολύ ρομπότ, ρε φίλε. Το Warframe, ρε. Έτσι είναι το Warframe. Ο Warframe είναι πόσα χρόνια, ρε. Ναι, έτσι. Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, πολύ ρομπότ παρουσίαση. The Stranger's Hood. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail. An upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact Studio Hoyaverse across mobile and PC. This studio continues Greg, to Michael deliver, Jordan, and this TV, new trailer reveals press me for the subscribe. First time a new and exotic realm players will be able to explore. Greek Michael Jordan TV. Oh, ναι. Μάλιστα. Και εγώ Jordan είμαι. Greek. Listen, you are in a daze right now. You don't know. Το συγκεκριμένο το διατυπάνιζαν μία εβδομάδα στο Twitter. Εγώ δεν είμαι φαν της κατηγορίας, αλλά έχει πολύ λαό. Έχουν και πολύ μεγάλο lore αυτά, Αντώνη. Ναι. Έχουν πολύ μεγάλο... Είναι τύπου multiverse της Marvel και τέτοια. Μιλάμε, έχουν τεράστιο lore από πίσω. Έχουν comics, έχουν κάρτες, έχουν... πατάνε πάνω σε πάρα πολλά πράγματα. Θυμίζει Scarlet Nexus, Ζαμπτίν, ναι. Και από αυτά παίζει πολύ cosplay, παιδιά, Πολύ cosplay. Καλά, ναι, αυτά είναι... Είναι τα αγαπημένα, δηλαδή, αυτά των cosplayers. Είναι από τις κατηγορίες παιχνιδιών που ποτέ δεν έχω ασχοληθεί προσωπικά. Welcome aboard the
Όντως, Άμπτη, όντως. Είναι πολύ, είναι πάρα πολύ. Και η Σοφία, ας πούμε, η YouTuber μας εδώ, η δικιά μας η Σοφία, με τα άνιμε, κάνει και stream. It's a futuristic urban action game. I have to say I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere. Εντάξει, έτσι όπως πάει το event αυτή τη στιγμή, έτσι ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, τα δυνατά χαρτιά τα κρατάνε οι εταιρείες για πάρτι τους, έτσι. Αναμενόμενο. Δηλαδή δεν είναι... Το τελευταίο 40 λεπτό θα είναι δύναμή της, πιστεύω. Εντάξει, τώρα... Εδώ, στο Summerfest, λες τώρα. Ναι, στο συγκεκριμένο. Δεν νομίζω, Αντώνη. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν έχει προειδεάσει προς το παρόν για κάτι τέτοιο. Σίγουρα πιστεύω ότι θα έχουν κρατήσει κάτι καλό για κλείσιμο. Αλλά δεν πιστεύω παραπάνω. Καθαρά ιαπωνικά το παιχνίδι, έτσι. Συμβουλή για όποιους δεν παίζει τέτοια παιχνίδια και θέλει να τα παίξει, να μην αλλάξει τη γλώσσα στα αγγλικά. Ναι, καλά, εντάξει. Αυτό να πείσει στην ιαπωνική γλώσσα με υπότιτλους. Είναι εντελώς άλλη αίσθηση, παιδιά, στα ιαπωνικά. Η διάλογη και η ένταση και όλα το κόνσεπτ. Επειδή εγώ παίζω και τέτοια παιχνιδιά, γι' αυτό το λέω. One of my favorite reveals last year was TMNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Καουαμπάνκα! Για να δούμε. Α, καθαρό Double Dragon στυλ, έτσι. Ναι, ρε! Το θυμάστε Double Dragon. Ναι, τι ερώτηση θα λατρεύω, απλά τα λατρεύω. Απλά τα λατρεύω. Απλά τα λατρεύω. Cadillac και Dinosaur, τέλος. Cadillac και Dinosaurs, το άλλο πώς λεγόταν, Fatal Fury. Τεσάρι Κοπ, το είδατε. Γενικώς όλες οι φλασίες ρετρό και το Streets of Rage που είχαν βάλει, το οποίο ήταν φοβερό. Streets of Rage, Άννα, μπράβο. Και το Battle Six Coach. Player Mode. Όχι τετράδα, εξάδα. Και local και online. Καλό! Μετράει, μετράει. Έχει να πέσει πολύ ξύλο, φίλε. Ναι. Δεν ξέρω τι λέτε, εγώ θα πάρω το Ραφαέλ. Παίζει Game Boy. Ιουνίου. Σε 5 μέρες. Game Pass. Game Pass. Γεια σου, ρε Γιάννη. Και Nickelodeon από πίσω, έτσι, στα χειρονιτζάκια. Δεν ξέρω αν το είδες. Γράφει Γιάννη. Όποιος αρέσει, γράφει Game Pass. Ναι, νομίζω ότι έχει πάρει τα δικαιώματα Nickelodeon τον Terpil Ninja. Ορίστε ρε κουκουμελάκι, καραμπίνα ζητάγια σου. Έχει και λίγο μήνυκα εδώ πέρα και λίγο αρκετή. Ωραία.
per people. Δεν καταλάβαμε τίποτα πώς θα είναι. First person θα είναι, third person θα είναι. Civilization. Ναι. PC Game Pass. Οπα. Αυτό δεν το περίμενα. How far will you push humankind? The day one, eh? Ναι. Game Pass. Ωρε φίλε, strategy Game Pass. Έλα, δώσε. Ο Geoff μου φαίνεται ότι δουλεύει για την Microsoft τελικά. Να και ο strategy που λέγαμε. 4-5 τίτλους Game Pass. Ναι, Zabdim, αυτό θυμίζει. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming. Ωραία, ωραία. Πώς ανακοίνωσε μέχρι τώρα Game Pass, 4 ή 5? 4 σίγουρα. Journeying along the Grand Line. Miro yo, ano shima, dekeito ga ippai natteru. Soro ni nobiteru ano hikari wa nanda? Uish. Omoshiro sou da. One Piece. Ναι. Αυτό έχει πολύ χρόνο να μεγαλώσει. Χίλια επεισόδια. Χίλιας ρε φίλε. Παναγία. One Piece Odyssey. Πολύ καλό. Πολύ ωραίο. This August, Soul Hackers 2 from Atlus launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. You get one more chance to make things right.
Πού θα διαβάζω τα σχόλια των παιδιών που λένε για τα άνιμε. Α, ναι. Πολύ δύναμη Ιαπωνία, Αντώνη. Έχει μπει στη Δύση για τα καλά. Γενικώς, υπάρχει πολύ μεγάλο κοινό, ρε φίλε. Υπάρχει κοινό. Και δεν είναι εύκολο να πιάσει την κουλτούρα, δηλαδή να συνδέσεις δυτικούς με ανατολικούς και γεγέ. Δεν είναι, είναι δυσκολάκι. Channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. You nuts? Samsung. Πριν πόσο καιρό το είπαμε εμείς για τις Samsung στις τηλεοράσεις? Ένα μήνα, δύο. Ένα μήνα. Κάπου εκεί. Και κάποιοι μας λέγανε ότι δεν ξέρουμε τι λέμε. Όχι ψέματα, παραπάνω είχε... Πότε έκανε launch το S22 το Samsung? Τότε. Δίμηνο. Για τότε είχε έρθει ο αντιπρόσωπος του μαγαζί και μίλησα μαζί του. Αυτό Τζο για εσένα το σχόλιο μάλλον. Έχει, είναι ωραία σειρά αυτή της Capcom. Τα παλιά. Α, Capcom είναι ωραία, αυτά τα stadium ρε φίλε είναι ωραία, μου αρέσουν. Και λέγω δεν θα δείξει Μάριο. Παιδιά, παρεπιπτόντως, εμένα μου άρεσε αυτό που είδα. Τουλάχιστον στο Mario Strikers, αυτό το ποδοσφαιράκι Mario. Είναι ωραία αυτά, ρε. Αυτά πουλάνε σαν τρελά. Όταν μαζεύεις χαρακτήρες από ένα σύστημα και τους πετάς σε ένα οποιοδήποτε παιχνίδι, φίλε, πουλάει. Γεια σου Τσαμπίκο, καλώς τον να. Δεν κάναμε καν τίποτα να σηκωθούμε από τις καρέκλες και να σπάμε γραφεία, αν εννοείς κάτι τέτοιο. Απλώς πολλά Game Pass, πάλι έχει έδωσε 5 ή 6 Game Pass. Έχετε το Humankind Strategy στο Game Pass, στην κονσόλα. Τα χελονονιτζάκια. Τα χελονονιτζάκια. Πού είσαι, Σιμών? Δώσε. Και ο Ηλίας, τώρα θα γράψει σχόλιο ο Ηλίας, πούντος. Ναι, έτοιμο. Έτοιμο το έχει. Τι χτυπιέται βασικά τώρα, μπορεί να χτυπιέται τώρα. Για μερικά παιχνίδια θα πάμε strike. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά λοιπόν. Γιατί δεν φάμε strike, ρε. Στην αναμετάδοση τρως. Στην αναμετάδοση δεν τρως strike. Με τον Metallica θα μ' αρέσει. Νομίζω εσύ. Δεν είναι ότι το κάνεις εσύ. Δεν είναι δικιά σου η παραγωγή. Για σκέψου να ρίξουν strike στο Geoff. Να κάνει μιούτο ήχος στο event. Να το. Να το σε λιάστα. Α, είναι Metal, οκ. Α, και Xbox, οκ. XS μόνο όμως έλεγε.
That one was Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a metal has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Death in Mama. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. Το Quarry, every choice shapes your story and determines who lives who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Το Quarry, το αυτό που το περιμένουμε να το δούμε. Ότι σε 2K. Ναι. But if your whole family, you know, like every last one of them, Avril can launch late. Well, they're all just hanging on the end of a rope. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. If you pull on that rope, you're just gonna fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? Ναι, και από τα παιχνίδια που είχαν σε, σε testing και η Κική Κασίου που είχαν καλεσμένη στην εκπομπή μας. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Είχαν πολλούς ηθοποιούς, είχαν πολλούς γνωστούς ηθοποιούς στο παιχνίδι. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening, and you're all nah. in it. This is gonna get a little messy. The quarry, Zabdim. Them's the rules, you noob. Εμείς που θα ετοιμάσουμε και καμιά ταινία γι' αυτό. Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources and challenges in its procedural realms. Here is your exclusive new look. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals You're are a mess. Push. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, survival. And resting should be your survival. Survival, το θέμα είναι από πίσω τι παίζει. Arch is inactive, you'll need to make the story, δηλαδή. Rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware them. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Είναι ήδη 4,5 χρόνια σε παραγωγή, τώρα είναι σε early access στο PC και πιθανότατα αρχές 23 θα βγει και στις κονσόλες. Πανέμορφο. Δεν είμαι φίλος του survival παιχνιδιού, αλλά είναι πανέμορφο. Αν έχει και co-op και τέτοια θα είναι ωραίο. Λογικά θα μπορείς να παίξεις στον ίδιο σερβερ με άλλους, όπως ήταν και το Conan Exiles που προσπάθησαμε να παίξουμε. Το ARK. Το ARK με δυσκόλεψε πάρα πολύ ρε φίλε. Μου σου δηλαδή σε φάση που νευρίασα και το σβήσα. Κοίταξε, το αν δοκίμασα να το παίξει στην κονσόλα δεν είναι φτιαγμένο για κονσόλα το παιχνίδι. Saints Row, ναι. Παιδιά, το παιχνίδι το συγκεκριμένο έχει λαό άπειρο. Πραγματικά. Και υπάρχει leak ότι θα έρθει day one, ε.
nice. You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. I want all the power! Ναι. Εσύ από όλο αυτό και αυτό το πρόσεξες. Και τις μηχανές. Α. Πώς έχει κυκλοφορώ γυμνός έξω του δρόμου. Πολύ customization, ναι, το παιχνίδι. Όχι πολύ, πάρα πολύ. Σε όπλα, σε οχήματα. Jump Beam έχει όμως τεράστιο κοινό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay for Warhammer 40K Dark Tide. Ωραία. Εδώ είμαστε. Κοινά και ένα exclusive. Ο Geoff θα δείξει και exclusive το Xbox. Ωραία. Μια χαρά. Καλά πάμε. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console, on Xbox. 3 Σεπτέμβρη. Πάμε να βάλω ένα ουσκάκι εγώ. Έτσι να το δω πρώτα. Το περιμένω πως και πως. Ναι. Και του Ρία δεν το αρέσουν αυτά. Αν θυμάμαι καλά. Είσαι ο Warhammer. Μην εμπριάζεις κι εσύ. Warhammer είναι. Αυτό λέω και του Ρία δεν το αρέσουν. Βέβαια είναι παιχνίδαρος. This way! Move it! Viva piñata, eres bello. Set your dates for interrogators. If all goes well, we can unlock the system, prime the rods, and send them where they're needed. Ο Chris Sam είναι ο γνωστός, ο Chris Sam. Ναι. Σωστά το Smite παίζει και η Warhammer, ε. Εντάξει, θα καταστραφώ με αυτό. Ω, ναι. Ο κακός χαμός, φίλε. Και έχει 5 project η εταιρεία, η THQ Nordic, στον κόσμο του Warhammer. Έχει και card game και, αλλά το ορόσημό της είναι το Dark Tide, το οποίο είναι και exclusive. 4 Σεπτέμβρη στο Game Pass. Today, yeah, yeah. They are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose. Εννοείται ρε, Ελία, κλασικά τάγκ. Δεν παίζω κάτι άλλο. Τάγκ μόνο. Someone once said insanity runs in our family. Let it run. Ωραίο, ωραίο το Vermintide. Και το 2 και το 1.
Αυτό είναι το adventure το οποίο το κάνανε ξανά port και το γυαλίσανε. Αν δεν κάνω λάθος. It is mine to tell. Now I see it. All this misery, all this suffering. Ναι, με τους πίνακες ζωγραφικές και ναι. No other way. Ψυχεδέλεια. This October, Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Hello, and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working on Game Pass on October 25th. So, I hope you enjoy the show and stay tuned. I had nothing, and then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. We try. There's always more to do. And now, it's up to me. Batman χωρίς τον Batman. I got this, Bruce. Γεια σου, Στέλιο. Γεια σου, καλά, Στέλι. That was Gotham Knights, and now we welcome... Oh, look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and... I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like... Watch the assets will leak, and yes. Lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month, actually, for Last of Us fans, because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its two-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters. Κάνει εντύπωση που δεν έχουν κοινό. Ποιος? Στο event που δεν έχει κοινό, live κοινό. Passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects more than we've ever had at the same time.
multiple projects. Okay, very interesting. So what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And over they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown. And we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer? Yeah, so we have a console. Multiplayer. But what I can tell you there, whoa, is that χωριστό παιχνίδι. It's as big as any of our single player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new character. Κακά ψέματα, είναι μια ωραία παραγωγή. Ναι, είναι πολύ ωραία παραγωγή και multiplayer θα είναι και πολύ... Δεν αντιλέγει κανείς. Ωραίο παιχνίδι, αυτά τώρα περί ομοφιλοφιλίας και τα ακούω ραπανάκια για την όρεξη. Το gaming είναι μια, να το πω και έτσι, κοινότητα η οποία αποδέχεται σχεδόν τα πάντα. Εντάξει, αν πούμε για ανομαλία, μεγαλύτερη ανομαλία υπάρχει στο GTA παρά στο Last of Us. Ας το GTA είναι μια κατηγορία μόνο του, ας. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up and down. Εγώ το χαρακτηρίζω ανώμαλο αυτό που συμβαίνει. Δεν το χαρακτηρίζω φυσιολογικό. Τώρα εντάξει. Φίλε, εντάξει, όταν το παιχνίδι σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, εννοείται. Θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Πολύ απλά. Δεν σου βάζει το παιχνίδι φράγμους, κατάλαβες. Γι' αυτό έχει την επιτυχία. Και γι' αυτό έχει αυτή την επιτυχία που έχει. Βλέπεις τους PR server και κάθεσαι και νομίζεις ότι βλέπεις σενάριο από ταινία, να πούμε, ότι τι γίνεται, απίστευτα πράγματα. Δεν έχω ασχοληθεί από τα στιγμή που βλέπω, ειδικά τον Ηλία. Ειδικά τον Ηλία. Αν δεις ελληνικούς servers, που τη δουλειά έχουμε κάνει από πίσω με... Ναι, ναι. Με οχήματα. Εντάξει, μιλάμε καταπληκτικά. Έφυγε ο Ηλίας, ο Άιταν. Δηλαδή, κάθε μόρες όσο και το χαζεύω... Από πού σου ήρθε, ρε? Από το παράθυρο είχε το delivery. Τι είναι με drone, θα σου... Με drone σου ήρθε. Έχω βάλει ηχομόνωση στις πόρτες για να μην ακούγονται για τα πτυχιακιά. Their relationship on and off camera. I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. Εγώ ο Ισκάρα, παιδιά, για την Κυριακή θα πιω πολλές ο Ισκάρας. I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image they put out, it just, I mean, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right, Sirs? Μέχρι στιγμής... Ο Last of Us δεν ήταν στο State of Play, έτσι. Δεν το έδειξε καθόλου. Very, very exciting. And δεν ξέρω, δεν το είδα. Actors from the show are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. Okay, come on up. Oh, what's up, guys? Oh, hello! Yeah, surprise! Είναι η flagship τίτλη της Sony. Ναι, το HBO είναι η σειρά, ρε, που θα βγει τώρα. Αυτό που έγραψε και ο Λαμπίν. Troy Ashley out here, from the game, right? So, when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings... Δεν, παιδιά, πέραν της πλάκας, της καζούρας που κάνουμε και, ναι, μεν είμαστε fanboy, τοξικοί δεν είμαστε, παραδεχόμαστε. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι ωραίο, τέλος. Ναι, τέλος, εντάξει. Μάγκο του God of War είναι αυτό, μάλλον στο φάση είναι αυτό, μα Uncharted είναι αυτό, δεν είναι. Το ωραίο το λες ωραίο, δεν όπως και να έχει. Δεν μπορείς, πρέπει να είσαι τέλος χάζος για να πεις ένα πανέμορφο παιχνίδι που δεν είναι ωραίο. So you filmed your roles by now, obviously? Keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Ευτυχώς έχουμε και τον Ζαμπτίν και μας βάζει και στα πράγματα, γιατί δεν έχουμε ιδέα. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know
know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. Yes, Lee Johnson. I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew. Πού την έχω ξαναδεί αυτή. Fan of this game, and they all knew. Είναι όντως γνωστή η ηθοποιός αυτή. Έχει παίξει αρκετά, ναι. Because of their fan and their love for the game. Έτσι, was one of the greatest. It was like I was coming home. Αλλά είναι... Το μόνο παιδιά που δεν είμαι συμφωνός, δηλαδή εγώ σαν φαν, για παράδειγμα, σαν gamer, okay? Να μην πούμε ούτε Xbox, ούτε Sony, ούτε έτσι αλλιώς. Δεν γίνεται ένα παιχνίδι το οποίο βγήκε είναι πρόσφατα, να το πω και έτσι σχετικά, και να το κάνεις remake. Δηλαδή ή να κάνεις remaster ή να κάνεις remake. Remake, να πούμε, το Resident θα το κάνεις, ναι, που έχει φάει 10-15 χρόνια στην πλάτη. Αλλά τώρα ένα παιχνίδι το οποίο βγήκε μόλις χθες εντός εισαγωγικών, να το κάνεις remake, Ρε φίλε, είναι και ένας τρόπος για να κάποιες εταιρείες που ακόμα τα project τους δεν είναι έτοιμα να πέσει χρήμα λίγο στην εταιρεία. Πες το και έτσι. Κάπως πρέπει να κινηθεί δηλαδή. Μιλάω από την πλευρά των gamer, δεν μιλάω από την πλευρά της τσέπης. Αυτά η τσέπη πάντα θέλει χρήμα. Δες το από αυτή την πλευρά, καθαρά, στους gamers, γά τους gamers. Η εταιρεία πρέπει να κινηθεί το χρήμα. Αν το project της καθυστερεί, πρέπει να κάπως να κουνηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αρπαχτής για μένα είναι και το Death Stranding. Βγάλαν τον director's cut για να καλύψουν λίγο τη φύρα. Είναι και οι μέτοχοι από πίσω, είναι και πολλοί που πρέπει να πληρωθούν. Πώς θα βγουν τα λεφτά, Αντώνη. Πού είσαι ρε μαλλιά, έλα άρχισε η σεζόν, ε. Δεν πειράζει ρε φίλε. Κυριακή, ναι, Κυριακή. I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. Τρίτη φορά που βγαίνει το παιχνίδι σε 9 χρόνια, έλεος δηλαδή λέει. Όντως τρίτη φορά είναι που το κυκλοφορούν το παιχνίδι, γιατί δεν πάω στο παιχνίδι. Κοίταξε, σκέψη όμως και το Skyrim πόσες φορές έχει κυκλοφορήσει. Ρε φίλε, το Skyrim... Το GTA πόσες φορές έχει κυκλοφορήσει. Ναι ρε Σαμ, ναι έχεις δίκιο, αλλά σε βάθος τι διαστήματος. Ναι, για το Part 2 συμφωνώ, αλλά για το Part 1 μπορούν άνετα να το ξανακάνουν ένα remake. Remake. Η τρίτη φορά που βγαίνει το ίδιο παιχνίδι που λέει ο Γιάννης, τώρα δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι εκτός παιχνιδιού, να το πω και έτσι. Ναι, αλλά και αυτό που λέει ο Ζαμπτή με έχει δίκιο, ότι το Skyrim είναι ένα open world παιχνίδι, δεν είναι 7-8 ώρες. Ναι. Δεκτό, αλλά το Skyrim έχει βγει 17 φορές ας πούμε. Και μιλάω εγώ για το Skyrim που έχω πάνω από 5.000 ώρες το Skyrim σε όλες τις εκδόσεις που έχω παίξει, ναι, έτσι. Άλλο το ένα παιχνίδι και το Skyrim είναι και που είναι, πώς το λένε, ναι. Ότι είναι παντού, μπορείς να το παίξεις παντού. Ακριβώς, απλά σου λέω ότι για το Part 1 μπορώ να το καταλάβω ένα σωστό remake για το πεντάρι. Ωραία, γιατί αυτό που είχε βγει το remake ήταν για το 4. Για το Part 2 πάλι, εντάξει, ίσως να θέλουν απλά αναβαθμισμένη έκδοση για το 5. Αυτό που είναι το στενάχωρος αυτό τώρα, δεν είναι ότι βγάζουν αυτό το remake. Το θέμα είναι ότι ο κάθε ένας που έχει το παιχνίδι και θέλει να το ξαναπαίξει, πρέπει να το ξαναπληρώσει. Αυτό. Καταλαβες. Δηλαδή, εντάξει, okay, βγάλ το με ένα μικρό κόστος. Εκτός αν πούνε ότι όποιος το έχει στο 4 και το θέλει για το 5 θα πληρώσει 10 ευρώ upgrade ας πούμε μόνο. Ναι, αλλά τώρα να πάει να ξαναδώσει ένα 70 για απλά ένα remake, γιατί δεν ξέρω, από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα έχει έξτρα υλικό, θα είναι το ίδιο παιχνίδι για λυσμένο. 70 είναι αυτό που βλέπουμε. Δεν ξέρω ρε φίλε, η λογική. Η λογική. Φτιάχνουμε ένα γραφικά. Ναι, δεν θα έχει καινούριο υλικό. Και τόσο δεν κάνουν τα παιχνίδια της ιστορίας στο 5, 70 δεν έχουνε. Που δεν λέμε το όνομά της, μην έχουμε τα χθεσινά πάλι. Της ανταγωνιστικής πλατφόρμας.
Bravo. I was just a glutton for punishment and I went straight from playing. Παιδιά, αν καταλάβατε και στο chat, δεν κράζουμε, συζητάμε. Εντάξει. Ναι. Since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough. Yeah, γιατί να κάψω. Είδα τη διαφορά των γραφικών, έχουν κάνει αρκετή καλή δουλειά. Μα εννοείται, ρε φίλε, τώρα η δυναμική της μιας κονσόλας με την άλλη μέρα με τη νύχτα. Απλώς αυτό είναι ότι πόσο θα πληρώσει ο gamer για να το ξαναπαίξει, αν θέλει να το ξαναπαίξει αναβαθμισμένο. Αν ζητάει πάλι 70 είναι too much. Αυτή είναι η μεγάλη. Αν το έχεις πάρει ήδη, αν το έχεις πάρει ήδη στο 4 και θες να το πάρεις στο 5, είναι άλλος τίτλος. Αυτό εκείνο το θέμα. Δεν είναι το αλλαγή γενιάς. Δεν είναι update. Είναι άλλος τίτλος. Αλλά και τέτοια. Δεν το ξέρω. Γιατί σε εμάς θα ρημάστε. Πώς να το πετάξουν στις αυτές τις στον Deluxe αυτό που λένε, το PS Plus. Αν πούνε ότι όποιος έχει το Deluxe Edition, ξέρω εγώ, ίσως το Alan Day One. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at the Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Dead, I Am 8-Bit, and Double Fine, including an exclusive new look at the Planet of the Lamb. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geek Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Game Showcase streaming. Τελείωσε ρε, είπε ότι τώρα έχει για τους developers. Το μεγαλύτερο χαστούκι που έχω πάει είναι με, με ένα φλιπεράκι που έχει φοβερό φλιπερ στο Xbox. Δεν ξέρω αν έχει βγει και στο PlayStation, εν πάση περιπτώσει. Εμένα μου αρέσουν τα φλιπερ. Μπήκα, αγόρασα το παιχνίδι, είχε παράδειγμα, λέω τώρα 10. Ανακοίνωσε, περίμενε λίγο Αντώνη, ανακοίνωσε και τον Αύγουστο κι άλλο, Κι άλλο event. Η Gamescom είναι τον Αύγουστο. Τελείωσε. Ναι, αυτό ήτανε. Ναι. Χλιαρό. Ρε παιδιά. Για τράβα τώρα εσύ Δημήτρη. Μια κάτσα δούμε τι έχει εδώ. Τι είναι αυτό. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit. Θα δούμε στο Tribeca αύριο. The best independent games out there and bring them to you, the fans. We want to bring developers and players together to get together, play games and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. So sit back, relax. Για από κάποιους περνάει ήχος από τα ακουστικά. Ναι. Ήταν ένα σενά. This thing? I'm supposed to put this on. That's right, everybody. Put on your party. Μα δεν έχω ακουστικά καν. Όλα τα έχω στο mute. Everybody. That's right. That looks good. Now we're cooking. Put on your party hat and enjoy Day of the Devs. Μ' ακούτε τώρα? Ναι. We got a new one today. This is from a good friend Michael Frey and Rafael Munoz. Previously, Michael made a game called Kids with Playables that we published at Double Fine. Δεν θα το λέγα χάλια, αλλά... Χλιαρό, χλιαρό. Ένα εξάρι θα βάζα. Το Κάλιστο το είδαμε. Το Resident Evil το είδαμε. Δηλαδή είναι καινούριο είδες. Γεια σου Ζαβδί. Δες αυτά που δεν... Ξέραμε. Καληνύχτα, Ζαμπτήμ. Ναι. Ποια δεν είχαμε δει. Όχι. Αν εξαιρέσω τα indie που έδειξε, ας πούμε, που έδειξε και 2-3 αξιόλογα indie, και έτσι δεν είδαμε κάτι. Και μάθαμε όλο και 5-6 τίτλους, ας πούμε, που θα μπουν στο Game Pass. Σαν πέρσι, ας πούμε, που έσκασε το Elden Ring, καμία σχέση. Ναι.
Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό ήτανε. Το είδαμε. Εντάξει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το είχαμε συζητήσει και εκτός αέρα, ότι δεν περίμενα ούτε στο σημερινό ούτε στο αυριανό να κάνουμε wow. Για μας. Έτσι. Δηλαδή τώρα φαντάζομαι τα παιδιά που παίζουν την ανταγωνιστική πλατφόρμα, για να μην πω το όνομα και έχουμε πάλι θέματα, δεν ξέρω αν γνωρίζαν για το multiplayer mode του... Πώς το λέγανε? Του Last of Us. Του Last of Us. Δεν ξέρω. Λογικά το γνωρίζανε, γιατί είχε βγει φήμη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ την είχα ακούσει, ας πούμε. Ναι, αλλά το ανακοίνωσαν, δηλαδή για αυτούς ίσως ήταν ένα ναι. Wow, ένα wow. Κρατάω αυτό που είναι σαν Civilization, ωραία, ότι έρχεται στις κονσόλες. Το Mankind, ότι έρχεται στις κονσόλες, strategy. Ωραία. Το Alien, το που φαίνεται turn-based, όπως το ναι. Wasteland το 3. Το, το Witchfire. Το Warhammer εννοείται, αλλά το ξέραμε. Περιμένουμε απλά να δούμε λίγο gameplay καινούριο και κάποια ημερομηνία ενδεχομένως. Το Warhammer δεν το περίμενα σε αυτό το event. Ούτε εγώ το περίμενα σε αυτό το event. Αλλά σαν παιχνίδι το περίμενα. Το Witchfire το ήξερα, το είχα ξεχάσει. Χαίρομαι πάρα πολύ που είδα κάτι καινούριο. Απλώς εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι τίτλους που δεν ήθελα να τους χωρέσουν στο event της Κυριακής, τους πετάξαν εδώ και αύριο. Που δεν ναι. έχουν το hype που θα έρασαν και τους τίτλους της Κυριακής. Δηλαδή τους πιο λόγου. Επίσης για την Κυριακή, για την Κυριακή είπαν επίσημα ότι δεν θα δείξουν τίποτα καινούριο. Μόνο υλικό από ό,τι έχει ήδη ανακοινωθεί. Ημερομηνίες. Ife83, ευχαριστούμε. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Εντάξει, παιδιά, για να κλείσουμε κιόλας, έχει πάει 11 η ώρα, εντάξει, και να κάνουμε ένα ρεζουμέ. Είδαμε κάποια πράγματα, μάθαμε για 5-6 τίτλους που θα μπουν στο Game Pass. Δεν τους σημείωσα όλους, θα τους δούμε και θα τους ανακοινώσουμε και στα community. Ο Αντώνης θα τα βάλει, που αυτά τα έχει νεράκι. Και συνεχίζουμε τώρα αύριο στις 10, θα ανοίξουμε γύρω στις 9.30 με το Tribeca Games. Tribeca. Για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, το Σάββατο δεν θα γίνει τελικά ο αγώνας της Formula 1. Προέκυψαν κάτι έκτακτα συμβάντα και δεν θα μπορέσουμε να διοργανωθεί ο αγώνας. Θα ενημερωθείτε γι' αυτό. Το ενημερώσαμε και στην αρχή του stream. Ναι, το είπατε, ωραία. Και πάμε πλέον... αύριο 9.30 και δίνουμε ξανά ραντεβού αύριο για την Κυριακή. Αυτά, παιδιά. Ετοιμάστε την Κυριακή, κρατάτε όρεξη. Ναι, ναι. Η Κυριακή είναι, για την Κυριακή ζούμε όλοι. Για την Κυριακή. Το Tribeca... Νομίζω και πέρυσι είχε γίνει. Είχε γίνει και πέρυσι το Tribeca, Γιάννη. Είχε γίνει και πέρυσι. Το Plague Tale σίγουρα, θα δούμε. Έχει επίσης το Planet of Lana, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο indie, και έχει και μερικές άλλες ανακοινώσεις. Είναι μικρότερο βεληνικούς event σε σχέση με το Summer Game Fest που είδαμε σήμερα. Είναι υπό την αιγίδα του Summer Gamer Festival, το Tribeca. Όλο αυτό ανήκει στο πλαίσιο. Απλά ο Geoff πήγε και κόλλησε τις ημερομηνίες και τα event για αυτά, πώς τα έφερε γύρω από ό,τι το event της Microsoft. Εμείς ευχαριστούμε, Αντώνη. Καληνύχτα, Γιάννη. Λοιπόν, να πούμε και εμείς καληνύχτα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Το stream εγώ θα το συνεχίζω να φαίνεται το event. Εμείς καληνυχτούμε από εδώ πλευρά μας. Εμείς καληνυχτούμε. Εσένα η κάμερα σου κάνει κάτι περίεργα. Εμένα. Ναι. Τρώει κάτι περίεργες φλασιές, τουλάχιστον στο εδώ που σε βλέπω εγώ. Έχει φάει κάτι... Στο live σε βλέπω καλά. Άρα δεν φταίω εγώ. Πέστε μου από την αρχή. Ναι. Τέλος πάντων. Καληνύχτα. Καλή ξεκούραση σε όλους. Και αύριο στις 9.30 τα ξαναλέμε. Ραντεβού. Bye. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλή σας νύχτα.
together, you have to make it through both the harsh and beautiful environments of Novo. Past dangerous robots, through deep and cold caves, unraveling long forgotten mysteries that all lead to your destined future. Planet of Lana is really a labor of love, and we're very excited here at Wishfully to bring you what we believe is a truly unique adventure. And beyond the companion-based puzzle-solving and hand-painted art style, you will experience an engaging story with twists and turns that hopefully will stay with you long after the credits have rolled. Planet of Lana is coming to Xbox and PC this year, and you can wishlist right now at Steam or sign up at our newsletter at planetoflana.com. This next title from Two Star Games is quite literally an on-the-rails shooter. You and your little yellow train with its mounted machine gun and exquisite collection of bobbleheads face off against a demonic clown-faced train who is hell-bent on devouring human flesh. This is Choo Choo Charles. Hey, I'm Gavin. I'm the solo developer behind Two Star Games, and I'm currently making Choo Choo Charles. It's an open-world horror game where you navigate an island in an old train, upgrade it over time, and then use it to fight an evil spider train named Charles. If you pump enough lead into his face, that'll probably encourage him to run off and find something else to eat. You have one goal above all else, and that's to summon Charles to a 1v1 and fight him to the death. To do that, you'll need to explore the open world, looting abandoned areas and completing missions for the locals to gain powerful new weapons and scraps that you can use to upgrade your train's speed, armor, and damage. You'll need to leave the relative safety of your train and venture out on foot. This is where things get really dangerous, with Charles constantly roaming around looking for his next meal, and camps of shotgun-wielding cultists looking for someone to feed to him. After collecting 3 heavily guarded gems from abandoned mines around the island, you'll place the gems on one of the shrines, angering Charles and drawing him to your location. Best be careful out there, because it might be unwise to wander too far from your train. If you do encounter Charles while you're roaming around, it doesn't matter what you do now, because you have truly angered the beast, and you'll either escape with your life or see it flash before your eyes. If it sounds like something for you, be sure to follow and wishlist Choo Choo Charles on Steam. I'd greatly appreciate it. It really does mean a lot.
We've got a special one for you. It's very personal and near and dear to I Am 8-Bit because it's a I Am 8-Bit Presents published title. It's called Escape Academy, and think of it like Hogwarts, but for escape rooms. It's from developer Coin Crew Games, and they hail from the arcade amusement space. They've designed escape rooms in real life. Better they talk about their game than me. Here they are. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle, the art director. Wait, am Wyatt. I supposed to say I'm the... Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. We're the founders. And I'm Michelle, the art director. Oof, okay. This is... I hate that. All right, once more with feeling. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle. And we're Coin Crew Games. When Coin Crew Games was founded, we were actually building real-world escape rooms and arcade machines. But when the pandemic hit, we needed to pivot. So we decided to take those learnings, building real-world escape rooms, and transpose them into a digital format, and thus Escape Academy was born. Good luck trying to hack me without sufficient power. Probability of your expulsion, high. Escape Academy is an escape room adventure game that you can play either single player or co-op. You play as a student at this titular mysterious escape academy where you get to master the art of puzzle solving and train to become the ultimate escapist. What are you waiting for? A room full of gas is no place to relax. We're all fans of escape rooms, so when we couldn't find a digital, authentic escape room experience, we decided to make one ourselves. Walls are often misleading at the Academy. Escape Academy isn't just a puzzle game, it's an escape room game, and it brings that play pattern home. We have a huge amount of puzzles in this game, and they never repeat. And in addition to that, you can solve every puzzle using just your mind, no dexterity required, although you may want to bring a paper and pencil. The academic theming gave us the leverage to create a wide variety of rooms that support the narrative and put players in situations they would never find themselves in real life escape rooms. When we were designing the game, it was really helpful to have the experience of both playing a lot of escape rooms and designing real world escape rooms as sort of a design anchor to buoy us to. I did not anticipate the rodent assisting you. Bad turmeric. Sadly, that rat will be no help in bypassing my lasers. We really took our time to create an eclectic cast of students and faculty members that help guide you throughout the academic journey of Escape Academy. Building on the lessons that you get in each room and raising the stakes throughout your journey at the Academy was definitely a design pillar we wanted to make sure came through in the final game. I am not feeling so well. Analysis, I have succumbed to disco fever. Escape Academy is coming to Xbox, PlayStation, and PC on July 14th and will be available day one on Xbox Game Pass. And you can wishlist us today on Steam. We'll see you at the Academy. Thanks. Escape Academy! This game's for all those fans of organization out there, all those organizers. It's from a studio called Max Inferno, and it's a game about getting things lined up just right. It's called A Little to the Left. Hi, I'm Annie. Hi, and I'm Lucas, and we are Max Inferno. Yep, and we're really excited to share with you today a cozy puzzle game that we've been working on called A Little to the Left.
A little to the left is a game where you sort, stack, and tidy up the house. In each level, puzzles are hidden among regular household objects, and you solve them by arranging items in a very particular way. Many of the levels have multiple solutions. It's all about observation and imagining the different structures that could be at play. The game takes inspiration from our own home and some of our own little tendencies. Another big source of inspiration for the game is our cat, Rookie, who should be around here somewhere. Occasionally, this cat will show up on the periphery of your gameplay and undo your tidy work, just to shake things up a little bit. The game starts off pretty simple, but as you progress, the logic behind the puzzles becomes a little more surreal. There is a lot to tidy up in A Little to the Left. Actually, every day brings something new. With the daily tidy delivery, you get even more out of our favorite puzzles. And you earn fun badges, too. Well, thanks for stopping by. We hope you enjoy A Little to the Left when it releases later this year. See you later. Bye. I've been excited about this one ever since it was announced ages ago. It's from developer Gummy Cat. It's called Bear and Breakfast. And the title says it all. You're a bear, you run in bed and breakfast in the woods, and it's really freaking fun. We're debuting a brand new animated trailer, a bunch of gameplay you've never seen, and finally announcing a release date. I'm Ioana. And I'm Rares. We're from Gummy Cat in Romania. Today, we're showing you our first game called Bear and Breakfast. It's a laid-back management adventure game where you build and run a B&B in the woods, but you're a bear. In Bear and Breakfast, you play as Hank, a young, curious bear from Silver Valley who lives in a small home with his mom and two best friends. We grew up on management sims. Games like Theme Hospital were big inspirations for us, but we also wanted to make a game that tells a story alongside the usual management stuff. So it turns out that humans are coming back for some reason, and they need a place to stay. There's old, rundown buildings all over the place, and you're just the bear for the job. The game follows a linear story that you advance by solving quests. A lot of them involve finding materials, building rooms, crafting furniture, and decorating stuff.
the actual furniture you do make awards different kinds of points. For instance, beds give comfort, showers give hygiene, that type of thing. You have to make sure that your room scores are high enough to satisfy whatever your guests are asking for. Each type of score comes with its own challenges. For example, later on, you'll need to cook food for your guests through a minigame. There's a lot more to Baron Breakfast, but you can play at your own pace since the game won't rush you. Oh, and there's definitely no creepy subplot hidden somewhere in the forest. We're very excited to be part of Day of the Devs this year, and we can't wait to introduce you all to Hank and his friends when Baron Breakfast launches later this summer. Thank you. Say a lot about this next one. It's full of secrets and puzzles and mystery that are best discovered on your own. It's a beautiful game from a studio called Shared Memory. It's a pixel art Metroidvania full of interesting creatures. It's called Animal Well. Hi, I'm Billy Basso. Today I'm going to be showing you a game I've been working on called Animal Well. In Animal Well, you explore a surreal and sometimes dangerous pixel art labyrinth that is filled with secrets. As you explore, you'll encounter various creatures, but it's not always clear if they're friendly or not, so it's best to proceed with some amount of caution. Throughout the game, you're going to find various items that will give you new abilities and help you solve some puzzles. Every item in the game has multiple uses, but you're going to have to experiment if you want to figure out what they all are. Animal Well is a pixel art game. That's not just to pander to nostalgia. Instead, I'm viewing it as a technical opportunity. A 4K TV screen has 144 times as many pixels, but that means I have 144 times as much processing power to apply to each pixel. Throughout the game, you'll see a lot of things like fluid sims or dynamic lighting effects that haven't really been used in a pixel art game before. Designing Animal Well is a layered experience. So what that means is the base layer is something the average person can play through and enjoy to completion. But then there's a second layer, which for most games you would consider this part like 100%ing the game. There are lots of hidden items in nooks and crannies throughout the world. They're not obvious and you might need some help to find these. The third layer has puzzles that don't really present themselves as puzzles. They might go unnoticed for years, potentially, or they might require some community collaboration to solve. Also, there's a puzzle in this video that may require some community collaboration to understand, but the first 10 people to figure it out will get a free copy of the game at launch.
And then while you're doing that, you can maybe wishlist it. But yeah, thank you so much. Next up is Naiad, a colorful exploration game where you play as a water nymph, traversing a zen and peaceful world. This game comes to us from Highwarp, a solo developer from Spain. Hi, I'm really happy to be part of the 10th anniversary of Day of the Devs at this exciting Summer Fest edition. I'm Elwin from Highwarp, a solo dev indie studio from Spain, working on bringing to life very unique and personal games. I would like to say with you a preview of Naiad, a relaxing and colorful exploration adventure overflowing by a river. I put all my love creating every part of this game, so please enjoy. The journey starts with the birth of a little water nymph at the spring of the river. Naiad will grow up and mature, obtaining vitality from floating leaves and flowers, learning to swim like a duck, dive like a fish, dash like a frog, finding other adorable friends like butterflies, rabbits, snakes, turtles, crocodiles, and much more. Help them to find their way, avoiding obstacles and dangers, using your skills. You will immerse through a lot of beautiful places like a deep forest, a dark cave, a joyful creek, and more. Water, symbolizing life, starts pure and fresh, and little by little, it will be fading into dark. You can sing to regenerate the nature, making sprout flowers in the path. And you must do your best, because the humans are controlling this river goal. Humans create their own fake rivers, like these noisy roads with strange mob creatures. You are the guardian of this river, and that seems to be a difficult task, but don't be afraid, because a tiny cloud will take care of you from the sky. The beautiful hair of Naiad is like its vitality. You can make it grow up under the sun rays, change its color, even tie small flowers on it. Creating Naiad, I focused on a wholesome experience. Enjoy it at your own pace, exploring and flowing. Naiad will be available for PC and consoles by the end of this year. Thank you for watching. If you ever find yourself longing for the good old days, then why not take a trip back to the Stone Age in its cooperative life and farming simulation game from Sodaden and Cryptico. Hunt and gather to care for your settlement, explore the ancient world around you, and best of all, become a friend to the mammoths. This is Roots of Pachaa. Hi, I'm Timo, co-founder of Sodaden along with my brother. Hi, I'm Karen, the narrative designer. We're based in San Diego with the rest of the team in Argentina. Hola a todos, I am Dancer, the main artist. And I'm Johnny, Timo's brother. We are the team developing Roots of Pachaa, a farming sim set in the Stone Age where you help your clan develop the ideas that shape humanity. In a time when there weren't stores to buy seeds or anything else, you build your village from the ground up. Instead of using money, you'll transform the world around you by contributing and working with your clan. Starting small, you'll explore the regions of this new land, discovering plants and resources along the way.
Many of the ideas we developed were the cornerstones of early civilizations like farming, domesticating animals, and the creation of tools that are now common. Ideas will build on one another, and after a while, you'll find your community transform. You'll venture into the caves to meet the spiritual world, to try and explain who you are and why you're here. The game's Stone Age setting was inspired by the book, The Clan of the Cave Bear. Roots of Pacha is set in simpler times, but society is still complex. For example, finding something to eat went from satisfying a basic need to making a dish and creating a reason to gather. As you discover ways to make life easier, you'll find time to experience all the fun Pacha's world has to offer. You'll get to know your clan, meet others living around you, and maybe even find that special someone. Our love of farming sims started with the first Harvest Moons, and Stardew Valley took it to the next level. With Roots of Pacha, we want to make our own unique contribution to the genre. We're working on this project with all of our hearts. We're super excited for you to play the final version. In the meantime, we have a brand new demo that just went live today. Thanks for having us. Muchas gracias. And now I am very pleased to present a world premiere from our friends at Us Two Games, the folks who brought you Monument Valley, Alba, and a bunch of other really, really cool games. Here it is. At Us Two Games, we really try and take what's meaningful and great about games and deliver that to everybody. So with Monument Valley, we made people care about a character for the first time if they've never really engaged with games very much. And with Alba Wildlife Adventure, we took open world games and packaged that into a kind of theme about saving an island that more people are going to want to engage with than just the hardcore. And with this game, what we really want to do is take these genres that we really love, like roguelike games and turn-based tactics, add a little bit of sports game in there as well, and themes about dreams and conflicting fears, and really package that together into something that feels really unique. In the game, you play the role of Desta, who's a young person in their early 20s, who's coming home for the first time, having not left home in the very best way. Their relationship with their mother and their family and their friends, there's a few of them that were a little bit broken. And they were broken because they didn't really have the words to say. And their father, who used to be a big part of their life, unfortunately passes away, and they don't have those tools and that person to lean on to bridge that gap. So they manage to go home, they find this old ball they used to play with their dad, and when they try and fall asleep with it, they find themselves in a world between worlds, neither asleep nor awake. And when they're in this, they can explore these moments, these memories, and solve these creative problems through a ball game. And when they do that, they find the right words to say to confront these people. The people we're going to be meeting in Desta's dreams are people who were significant to Desta before they left town a couple of years back. And there are lots of people they don't know quite as well, too, and some people who have been shaped by Desta's impression of them in their dreams, but they've all had a profound impact on Desta's life. These characters are really interesting because all of them are interwoven as part of Desta's story, but also with each other. They don't just appear as abstractions, but they really feel like a part of the makeup of Desta's background. One way or another, the people that Desta meets throughout the game helped Desta become who they are today. And they've taught Desta
a number of different things, like standing up for themselves, taking risks, expressing themselves, and more. There are a few different themes in the story, but I would say that certainly loss is a big part of it. Finding yourself, courage and perseverance, and reawakening. No pun intended. It feels like we've been able to put a lot of ourselves into Desta. The same is true for pretty much all of our games, but Desta in particular is very personal to a lot of the members of the team. I'm sure we can all relate to some of the themes of maybe having ghosted a friend and not being sure how you could like get back in touch with them, or dwelling over how you might have said something in a conversation and like having that play over and over in your mind, which is like one of the core themes of the game. It's definitely got more depth and more game mechanics than anything we've made before, and it's being designed from the ground up to be a multi-platform title. We're really looking forward to telling you more about Desta the Memories Between in the coming weeks and the coming months. This next game is called Shim. It's a shadow platformer. You're a little blobby character platforming around inside shadows, and a game with a really cool minimalist graphic art style. I hope you like it. Hi, I'm Ewout, and I'm the developer of Shim. And I'm Niels from Exonice, and I help Ewout develop Shim. We're located in the north of the Netherlands in a town called Leeuwarden. We are a team of two, plus the talented people at Moonseller, who do the audio. Shim is a game where you move around in shadows. You play as a Shim, a shadow creature. As a whole, Shim is made to be approachable for a variety of players. At its core, it's about jumping around in shadows and platforming towards the end of a level. Each shadow has her own Shim. The player plays around as a Shim of a human. However, this Shim is separated from their person, and it's up to you to find your way back. In the game, you will also help other Shim characters who have also been separated from their shadow. You can help them by finding their object. Shim takes big inspiration from the feeling of playing as a child. Playing imaginary games with made-up rules. Move around in shadows and jump to the next shadow. Check it out and follow us at shimgame.com. Hi everyone, and thank you Dev the Dev for having us this year. I'm Anne, the manager of Asobu, a community hub for indie game creators in Tokyo. We have a space where people can come to work and meet other people, do small gatherings, and we are helping Japanese devs by introducing them to platforms, console publishers, helping them on marketing, or as usually they don't speak English, helping them to apply to overseas events like this one. And we're also doing a lot of online content and streams, like our big Asobu Indie Showcase, which will be aired this summer in English and Japanese, or our monthly stream Indie Collection, and podcasts, and many other things you can check on YouTube and Twitch. But first, let's check two really cool Japanese titles. Fox & Frog Travelers, The Demon of Arashino Island is a 3D action-adventure game with a Japanese-inspired atmosphere. You will play as Fox, her girl who finds herself on Arashino Island and starts traveling with Frog. Torii gates, Fustal Lantern and Neon gives light and color to the island. But something is lurking in the shadows, inching even closer.
Fox and Frog Travelers is developed by Rias, an illustrator and concept artist that came up with the idea for it based on one of his illustrations. Fox and Frog Long Journey Through the Night is planned for release in a few years. First game of the young solo developer Yo Fuji, Goodbye World is a narrative game about two young indie game creators, the shy Kani and the extrovert Kumade. Mixing influences from comics like Ghost World and games like The Beginner's Guide or Moses 3, Goodbye World is a tale about the passion and struggles that comes with game creation. Through 13 chapters of the story, rendered in beautiful pixel art in a resolution close to the Super NES and Game Boy Advance. Goodbye World is due out on Steam later this year. If you like those games, don't hesitate to wishlist and to follow the dev on Twitter. And if you are interested by Japanese indie scene or indie games, you can follow us on Twitter, on Discord, chat with us, and watch our indie game showcase, which is coming this summer. And thank you again for watching, and Day of the Dev for having us. The process of moving to a new city can be daunting. Our next game, Birth, from solo developer Madison Carr, who hails from Chicago, explores the idea of quelling loneliness through this puzzle adventure. Hi, my name is Madison, and I'm making a game called Birth. Birth is a point-and-click puzzle game about living alone in a large city. In order to quell your loneliness, you decide to create a creature, a friend, a partner for yourself, by collecting spare bones and organs that you find while traversing the city. You will explore libraries and post offices and museums and cafes and apartments that don't belong to you. In each of these buildings, you will meet creatures and you will get to know them by searching through their personal belongings. Their laptops and phones, their cabinets and their notebooks. Within these personal belongings, there are puzzles. Some are physics-based, some are pattern-based, some are abstract. There are no instructions, and you are rarely doing the same thing twice. Alongside the main game, there are optional hidden tokens that you can find to unlock secret buildings and treasures. Birth comes out this August. I made this game with my whole heart, and I hope that you like it. Thank you.
In our next title, How to Say Goodbye, you play as the ghost of a person who's recently died and is embarking on the journey of accepting their own death. The mechanics underscore the message that there's always a way through grief. You may get stuck, but you can always stop, reevaluate, and keep moving. It's all just part of the puzzle. Hi, I'm Florian, co-author of the upcoming narrative puzzle game, How to Say Goodbye. In How to Say Goodbye, you help a group of quirky ghosts overcome various obstacles and conundrums by reorganizing the level as you like. Moving one tile will also push the surrounding tiles. Puzzle elements are only moved around, but never removed. So, just like a Rubik's Cube, the puzzles never end up in a state where you can't solve them. Follow various characters looking to discover why they are still here and how to move on while trying to escape the grasp of an evil wizard who doesn't know how to let go. How to Say Goodbye tells a story of loss and grief, but we intend the experience to be as gentle, kind, and positive as possible. If this sounds like something that you would be interested in, please wishlist the game. It would mean a lot to us. Thank you. Wasn't that a great show and a great cake, and it's all gone, and so now we have to say goodbye. I hope you liked that. I hope you liked all the games. Thank you to all the developers for making such fantastic games and for bringing them here for everyone to enjoy. Special thanks to all of our generous sponsors. You've always been there for us, and we could not do this without you. PlayStation, IDEA Xbox, Nintendo, Steam, Epic Games Store. Y'all are awesome. Thank you. Extra special thanks to Dose One, the Magic Man, for supplying all the beats and sound effects and tunes you hear in every Summer Game Fest edition of Day of the Devs. We couldn't have done any of this without you, or at least it'd be really quiet and kind of suck. We're not done with the Day of the Devs 10th anniversary just yet. If you go to dayofthedevs.com and sign up for our newsletter, you will be amongst the first to hear about all the excitement that's to come this year. Other than that, thank you so much to everybody who watched, and we'll see you next year. Bye. We'll see you next time. Aha! You thought it was over, but it is actually not. Day of the Devs continues with a special after-party performance by the one and only Peter Berkman of Onomatoguchi fame. He's debuting new music from a game you've probably never heard of. It's called Little Nemo and the Guardians of Slumberland. And the reason you haven't heard of it is because it's debuting on Kickstarter at this very freaking moment. Enjoy, see you later. Thanks for tuning in to Day of the Devs, Summer Game Fest Edition. Bye.
Games and Online Harassment Hotline is a text message-based, anonymous, and confidential emotional support hotline. And it's created specifically for the gaming community. Because we're gamers and creators, and we want to help each other. So, how does it work? Well, you text us, and we listen. Our hotline is 100% anonymous. We can talk about anything you need to, and only what you want to. The Games and Online Harassment Hotline is an inclusive resource for anyone, no matter how you identify. If you feel that you need emotional support, you can start right now by texting support to 23368, and our qualified responders will be there to listen to you, free of charge. Reach out, get help, and let's make this community a better place to work and play.